Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα bonus επεισόδιο της χαμένης δεύτερης σεζόν του The Lucky Schoolies Podcast, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω μια special εισαγωγή για το context. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω για ακόμα μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείξατε σε αυτό το project, ειδικά αν ακούτε αυτές τις κουβεντούλες που λέω τώρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι ακούσατε όλη τη χαμένη δεύτερη σεζόν ή τέλος πάντων κάνατε κλικ εδώ έτσι από περιέργεια, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Οι πιο πιστοί True Cult ακροατές θα θυμούνται ότι στα 11 πρώτα επεισόδια υπήρχε η στήλη, εντός εισαγωγικών, του σχολιασμού θεμάτων από τη σειρά του Anthony Fantano Let's Argue. Αυτή η στήλη συνεχίστηκε για τα πρώτα 4 επεισόδια της χαμένης δεύτερης σεζόν, αλλά μετά την κατέργησα για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί να σπαταλήσω μερικά λεπτά χρόνου σε κάποια θέματα που είναι ήδη φτιαγμένα από κάποιον άλλο, ενώ θα μπορούσα κάλλιστα να τα αφιερώσω σε περισσότερο content σχετικά με τον καλεσμένο μου. Long story short, όπως θα προσέξατε, αν έχετε ακούσει τα επεισόδια, please κάντε το, η στήλη Let's Argue δεν υπάρχει. Επομένως, αποφάσισα να πάρω τα ηχητικά clips από τα επεισόδια που ανέφερα πιο πριν και να τα βάλω σε αυτό το ψηφιακό collage παύλα bonus επεισόδιο. I mean, it's free content, why not? Αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πάμε στα Fantano Takes. Λοιπόν, συμπληρώσαμε εσύ ως μία ώρα ηχογραφήσεως, οπότε νομίζω ότι είναι πρέπον. Έλα ρε, πέρασε μία ώρα τόσο γρήγορα, πίστευτε. Ναι ρε. Οπότε νομίζω ότι είναι πρέπον, σε αυτό το σημείο, να σε εισάγω στο πρώτο Fantano segment της δεύτερης σεζόν και αναγκαστικά θα σε ρωτήσω, Anthony Fantano, the internet's busiest music nerd, έχεις δει? Έχω δει. Λοιπόν, ο τύπος λοιπόν έχει τη γνωστή σειρά Let's Argue, στην οποία του στέλνουν διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ. Προκειμένου να γίνει συζήτηση. Για να δούμε λοιπόν τι καυτά ζητήματα έχουμε διαλέξει, παιδιά. Ναι, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, ναι, τα διαλέγουμε από πριν. Πρόβλημα? Άντε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο take λοιπόν, το οποίο το λέει ο Dark Lord Morgoth ή κάτι τέτοιο. Το τελείωμα του Warped Tour είναι κακό για την alternative μουσική, παρά το γεγονός ότι μπορεί και να μην σου αρέσουν τα συγκροτήματα που παίζουν. Αναμφίβολα έχει δημιουργήσει αναρρύθμιτους fans στα κινήματα της alt metal και επίσης έχει βγάλει και εισάριθμους καλλιτέχνες. Sorry. Στην ουσία λέει πόσο σημαντικό ήταν το Warped Tour για τη δημιουργία της alt σκηνής. Ναι. Τώρα βέβαια δεν είναι λίγο περίεργο να το λέμε αυτό που βρισκόμαστε σε μια πανδημία, δηλαδή. Ναι, είναι περίεργο, αλλά όπως και να έχει, είχε λήξει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό πριν την πανδημία, από το προηγούμενο. Το 19, νομίζω, ήταν το τελευταίο. Ναι. Γενικά το Vans Rap Tour είναι χρόνια γενικά. Δηλαδή από πολύ παλιά είναι σε ενεργεία σαν φεστιβάλ και παίζουν μπάντες πολύ alternative. Από alternative press, πολύ. Φάση The Used, τέτοια φάση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και κοίτα, γενικά η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό φεστιβάλ για μπάντες οι οποίες, ας πούμε, δεν παίζουν τόσο heavy, δεν έχουν δικά τους φεστιβάλ, βλέπε Knot Fest και τέτοια, ή δεν έχουν δυνατότητα να μπουν εύκολα σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Γιατί το Vans Rap Tour, εντάξει, προμηνύει skate, μουσική, stage diving κλπ. Κουλτούρα 2000 που τη βλέπουμε τώρα και είμαστε σε φάση τι ωραία. Ναι, είναι ωραία φάση, ρε φιλέ. Ξέρετε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα γούσταρα να πάω για να δω, ρε παιδί μου, μπάντες οι οποίες δεν ακούω καθημερινά, ας πούμε. Άρα συμφωνούμε με το take ότι. Ναι, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ. Ότι έκανε λειτουργήμα. Οπότε λέμε rest in peace Warped Tour. Ξεκάθαρα, ναι. That sucks. Βασικά, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και στην Ελλάδα ένα τέτοιο φεστιβάλ, ρε φίλε. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχει κάποιο το οποίο. Ημέρα θετικής ενέργειας. Σε πληροφορώ, είσαι, δεν είσαι διαβασμένος καλά. Υπάρχει φεστιβάλ το οποίο κάθε χρόνο στο Μαρούσι, το οποίο ήταν της Vans, το οποίο λεγόταν Riot, κάπως έτσι. Το οποίο είχε φεστιβάλ με skate, κάνανε δηλαδή, ξέρω εγώ, contest με skate, ξέρω εγώ, tricks κλπ. Παίζανε μπάντες μουσική, ελληνικές, ψιλοπunk. Είχε ωραία φάση. Υπήρχε αδερφάκι δηλαδή του Warped Tour στην Ελλάδα, τέτοια φάση. Αμέ, όχι τόσο βαρύ. Πιο πολύ βασισμένο στο skate, αλλά στην κουλτούρα του punk και του skate μαζί. Υπήρχε, ναι, έχω βρεθεί. Ναι, ήταν πολύ δυνατά. Τότε ναι, μπορεί να είσαι μεγάλος, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα αυτό που μου λες. Υπάρχει, ναι, Vans Riot, νομίζω λέγεται. Okay. Θα το βάλουμε και αυτό στην αναζήτηση για εγκυκλοπαιδικούς σκοπούς. Νομίζω το καλύψαμε. Πάμε σε επόμενο. Βέβαια. Το album Death Magnetic των Metallica είναι ένα από τα καλύτερα album του συγκροτήματος και το κράζουνε πολύ γιατί έχει κακή παραγωγή και ηχητική ποιότητα.
Okay. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει. Okay. Ξέρω απλά ότι είναι well received στον κόσμο, με την έννοια ότι επανήλθε, ήταν κάτι σαν comeback στον κλασικό ήχο των Metallica, αλλά με ένα modern twist ή κάτι τέτοιο. Τώρα για αυτά που λέει αυτός δεν ξέρω. Ισχύει αυτό ακριβώς που λες, απλά με τη διαφορά το ότι συνθετικά είναι ακριβώς το comeback των Metallica στις κλασικές τους ρίζες, σαν δίσκος, δηλαδή συνθετικά άμα το πάρεις και το ακούσεις, πέρα από την παραγωγή, σαν συνθέσεις και σαν riffing, ο composition είναι ακριβώς το η Metallica. Απλά είναι overproduced, δηλαδή είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει mastering-αριστεί, δηλαδή έχει γίνει mastering τόσο τέζα, όπου δεν βλέπεις ένα απλά μαύρο πράγμα όταν δεις το σήμα του mastering του κομματιού. Mm. Δηλαδή ακούγονται όλα τόσο τσίτα, χάνει ρε παιδί μου από παραγωγή, από το vibe, δηλαδή είναι όλα, σαν να πικάρουν όλα full. Δηλαδή ο παραγωγός που το άκουσε και πήρε τόσα λεφτά, δεν ξέρω. Ωστόσο, από άποψη μουσικής και σύνθεσης είναι αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ καλός δίσκος, πάρα πολύ καλός δίσκος, με πολύ ωραίο concept, πολύ καλό δουλεμένος κλπ. Αλλά έχει καεί, είναι σαν να έχεις βάλει ένα γαμιστερό γλυκό στο φούρνο και το έχεις κάψει, φίλε. Άρα συμφωνούμε και με αυτό, δηλαδή ότι ο τύπος λέει facts. Εν μέρη συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο γεγονός ότι έχει κακή παραγωγή, αλλά είναι πάρα πολύ καλό σε θέμα ταυτότητας της μπάντας, ότι έχει επανέλθει στο βασικό της ήχο και είναι... Ο δίσκος παίρνει, έχει μέσα ριφάρες, γαμάει και δέρνει. Παίζουν σε κάθε κομμάτι 10-20 ριφ, ξέρω εγώ. Απλά θα καταλάβεις αυτό που σου λέω, όταν ακούσεις το δίσκο θα καταλάβεις. Εμένα αγαπημένος μου δίσκος βέβαια είναι το Setanger και μπορώ να το συζητήσουμε σε άλλο podcast αυτό. Μπορώ να σου μιλάω 2 ώρες μόνο για το Setanger. Μπορώ να φανταστώ γιατί. Δεν είναι ότι είμαι τέτοιο unimpressed bitch ή κάτι τέτοιο, απλά καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Δεν θέλω να ξεκινήσω να μιλάω, γιατί άμα ξεκινήσω να μιλάω για αυτό θα σταματήσω. Οπότε ωραία, θα το κρατήσουμε για future reference. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο take λοιπόν, ότι η hip hop είναι υπερβολικά εθισμένη στους θρύλους της. Α, μάλιστα. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοεί. Εννοεί ότι η hip hop μουσική είναι σαν να λέμε ρε παιδί μου ότι ακούμε metal μουσική ας πούμε τώρα, και ότι πέρα από τους Iron Maiden και τους Metallica, ο κόσμος μάλλον δεν μπορεί να ακούσει κάτι άλλο πέρα από αυτό, κάτι καινούριο. Ότι είναι μόνο όλοι κολλημένοι εκεί πλέον, ας πούμε. Ή και να δημιουργήσει αντίστοιχα, δηλαδή. Ή και να δημιουργήσει αντίστοιχα, ναι. Εν μέρη ισχύει αυτό που λένε, ρε φίλε. Γιατί άμα, ας πούμε, τα βάλεις κάτω και δεις στο rap και στο hip hop τα τελευταία 20 χρόνια τι έχει γίνει και τι είχε γίνει πριν από το 2000 και πριν, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, ρε παιδί μου, να μπορεί να αντιπροσωπεύσει, ας πούμε, αυτό το είδος τόσο ενεργά αυτή τη στιγμή. Και είναι και ένα από τα είδη που πιστεύω ότι έχουν μεταβληθεί πάρα πολύ σε σχέση με τις ρίζες τους. Δηλαδή από τα 80s, τέλη 80s μέχρι και σήμερα έχει αλλάξει. Ναι, πάρα έχει πολύ, αλλάξει πάρα πολύ. Απίστευτα πολύ. Και έχει καταλήξει, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα που ξέρουμε. Αυτό το που έχει δεν θα πιάσω καν το κομμάτι trap. Ναι, ακριβώς, ναι, όχι, ναι, μην το πεις. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Πλέον δεν υπάρχει καν πλέον αυτό το κλασικό rap. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο στο hip hop και το ότι είναι θυσμένοι στους θρύλους. Όταν λέμε θρύλους, εννοούμε, ας πούμε, μέχρι 90s, ή θα μπορούσαμε να βάλουμε και μοντέρνα ονόματα, όπως ας πούμε Eminem και τέτοια. Μάλλον και Eminem. Απλά ξεστή, θεωρώ ότι έχει χαλάσει τόσο πολύ το γλυκό στην σκηνή της hip hop, όπου υπάρχουν μπάντες οι οποίες μπορεί να παίζουν rap metal ή rapcore και να έχουν βγάλει κάτι πολύ καλύτερο από ότι ένας που να παίζει μόνο και να παίζει γράφει μόνο hip hop μουσική ή rap μουσική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι έχουν θολώσει τόσο τα όρια μεταξύ των genres, ξέρω εγώ, που εντάξει. Πάρα πολύ. Τώρα για τους θρύλους που λέει αυτός, για να είμαι ειλικρινής, έχω να ακούσω hip hop. Δεν ακούγα ποτέ gangsta rap ή hip hop, δηλαδή. Για να δώσουμε και λίγο context, το συγκεκριμένο wallpaper που έχω αυτή τη στιγμή έχει τον Tupac και τον Biggie. Εντάξει, κλασικότατα ονόματα της σκηνής. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Άμα ακούσεις π.χ. το έχεις ακούσει άπειρες φορές και άμα βάλει ένας άνθρωπος, ένας κορατής τώρα, και ακούσει π.χ. το Coolio, το Gangsta Paradise, ωραία. Ναι. Και βάλει και παρατηρήσει συνθετικά και σε θέμα performance το πώς τραγουδάνε, τι οκτάβες φτάνουν για να πούν το κομμάτι αυτό και το πώς το λένε. Σε σχέση με κάποιον ο οποίος τραγουδάει αυτή τη στιγμή με auto-tune, είναι η μέρα με τη νύχτα, ρε φίλε. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις καν. Και σου είπα τώρα απλά ένα κομμάτι το οποίο είναι milestone, είναι σταθμός. Υπάρχουν και άλλα πολλά από του Dr. Dre, πώς θέλουν, του Pac, Eazy-E, πάρα πολύ. Εντάξει, γενικά. Από τη μία λοιπόν αυτό το post δηλώνει ότι φτάσαν στο legend status,
Είχαν όμως λόγο για να φτάσουν στο Legend Status. Είχαν να δώσουν κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να τους φτάσει σε θέμα μουσικής και ποιότητας μουσικής, ο τραγουδιστής, η rapper και λοιπά, λέγεται Asap Rocky. Α, Asap Rocky, ναι, οκ. Okay. Πέρα από τα κομμάτια, τα rap που γράφει, γράφει και jazz, γράφει και, και soul κομμάτια, τα οποία είναι, φίλε, απίστευτα. Εγώ κάποιοι, τον έψαξα. Ναι, κάποιοι κάνουν κάποιο καλό blend. Τρομερός. Ναι. Είναι τρομερός. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πάνε με τη μόδα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή μουσική και βγάζουν καλά κομμάτια, πολύ καλά κομμάτια. Και υπάρχουν και κάποιοι που βάζουν κομμάτια για να κουνάνε στο TikTok οι γκόμενες στον κόλλο τους. Ξεκάθαρα. Για να μείνουμε λοιπόν στο topic του hip hop, έχω ένα take που λέει: Post Malone είναι ένας από τους καλύτερους in the game αυτή τη στιγμή, γιατί κάνει καλό μπλέξιμο R&B hip hop και το πετυχαίνει με ωραίο τρόπο. Και ταυτόχρονα υπάρχει κι άλλο ένα take από ένα ειδικό επεισόδιο του Φαντάνο που έλεγε: Αναφέρετε μου τους πιο overrated τραγουδιστές. Τον βγάλανε ότι είναι overrated. Και αναφέρουν τον Posty overrated με την εξής δικαιολογία, ότι με εξαίρεση, ας πούμε, κάποια στιγμιότυπα στα φωνητικά του, είναι ένας απλά μέτριος τραγουδιστής που χρησιμοποίησε τη hip hop και τα collabs σαν gateway, σαν διέξοδο για τον κόσμο της pop. Και ότι δεν είναι εντυπωσιακός τραγουδιστής. Θεωρώ ότι γενικά ο Post Malone βγάζει μουσική η οποία εμένα προσωπικά, όταν ακούω κομμάτια του, μου δημιουργούν ένα πολύ όμορφο, μου βγάζουν πολύ όμορφο συνέστημα. Μου βάζουν ωραίο vibe. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ να πω ότι ο Post Malone έχει κάνει όλο τον δίσκο των Nirvana, το Nevermind, ξέρω εγώ, Tribute, ή παίζει γαμό τις κιθάρες σε blues, γιατί γαμάει, παίζει γαμό τις κιθάρες ο τύπος, άμα το ψάξεις. Έπαιζε και σε μπάντα core, αν δεν κάνω λάθος. Ο τύπος παίζει απίστευτη κιθάρα σε blues κλίμακες και Texas blues, ξέρω εγώ, φάση. Είναι απίστευτος στο να κάνει perform και να παίζει ταυτόχρονα κιθάρα, οπότε από τη μεριά μου είναι thumbs up, δηλαδή δεν έχω να του πω, να του προσάψω κάτι. Η μουσική του, σε ό,τι κομμάτι έχω ακούσει, είτε είναι pop, είτε είναι soul, είτε είναι rap, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί παίζει διαφορετικά στυλ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι μόνο rap και trap, παίζει και άλλα γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ θεωρώ ότι, δεν θεωρώ ότι είναι overrated, υπάρχουν κάποιοι που δεν τον ξέρουν γενικά, θεωρώ ότι αξίζει εκεί που είναι και... Εντάξει, μέχρι εκεί που είναι normal. Τώρα θυμήθηκα ότι έχει κάνει collab και με τον Όζη, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι trick τώρα marketing, δεν ξέρω. Είναι ωραίο κομμάτι. Είναι η φάση, κάνω collab με τον Όζη γιατί μπορώ, ξέρω εγώ, γιατί είμαι ο Post. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τόσο πολύ με αυτά τα marketing tricks για να κερδίσουν και οι μεταλλάδες και οι rappers, ξέρω εγώ, ένα ακούσμα για ποιος είναι Όζη και να κάνω reaction video μετά. Δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτό που ακούω μου δημιουργεί κάποιο συγκεκριμένο συνέστημα το οποίο να μ' αρέσει ή όχι. Εμένα η μουσική του μ' αρέσει. Δεν ακούω κάτι και να λέω, πω ρε φίλε, άμισε με τώρα για αυτά. Είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Είπες τη λέξη κλειδί για το επόμενο take, το συνέστημα. Από το ίδιο επεισόδιο του Φαντάνο με τους overrated τραγουδιστές, ένας λέει ότι ένας από τους πιο overrated είναι ο Cobain. Ότι έβαζε όντως, λέει, αίσθημα στα τραγούδια του, αλλά όταν όμως έπρεπε να χτυπήσει τις νότες δεν ήταν τόσο καλός. Όχι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξουμε για αυτό το θέμα, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο straight to the point. Θεωρώ ότι ο Cobain σαν performer, και βασικά θα το πάω ανάποδα, σαν αυτό που ένιωθε να το βγάζει στη μουσική του και στη δουλειά του, ήταν από τους καλύτερους που υπάρχουν, όπως και ο Stanley των Alice in Chains. Αυτό το vibe, το Seattle grunge, ας πούμε, δεν υπήρχε, δεν το ακούγεις από μπάντες μετρημένες στα δάχτυλα. Οπότε δεν μπορεί να του προσάψει κάποιος του Cobain κάτι στο θέμα το αυτό. Στο performance τώρα, άμα άλλος έβγαινε μαστουρωμένος ή ξέρω εγώ, είχε πιει, δεν ξέρω, 100 μπύρες, εντάξει, έχω πιει και εγώ, έχω βγει σε live και εγώ και έχω βγει μεθυσμένος και δεν μπορούσα να παίξω. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι κακό για τον ακροατή. Για τον performer όμως, επειδή έχει τις βάσεις στο να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα προβληματίσει, θα αρέσει, θα κάνει, θα ράνει, δηλαδή. Έχει να βγάλει τέχνη, να δημιουργήσει τέχνη.
Δεν μπορεί να του πει κάτι, ρε φίλε. Είναι ο Κομπέιν. Δηλαδή, αυτά που ένιωθε τα έγραφε και τα παρουσίασε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα είναι σαν να έχω, ας πούμε, ρε παιδί μου, εγώ να έχω κάνει διπλωματική εργασία, να την έχω γράψει, να την έχω κάνει μουνάρα, να είναι τέλεια όλα όσα έχω γράψει, και απλά να μην ξέρω να την παρουσιάσω τόσο καλά, ας πούμε. Αλλά το content μου να είναι, ρε φίλε, για την περίοδο που το λέω και δεν τα γράφω, να είμαι ο μοναδικός που τα λέω. Καταλαβαίνεις πάνω κάτω πώς το λέω. Είχε το aesthetic το δικό του. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ο τύπος έβγαινε και με ξεκούρδιστη κιθάρα και έπαιζε. Δεν τον ένοιαζε, ρε παιδί μου, να είναι καλοκουρδισμένος με καινούργιο. Τον ενδιέφερε, ρε παιδί μου, να πάει να τα πει και να φύγει. Δεν τον ενδιέφερε να πάει να τα πει και να είναι και καλοκουρδισμένος, να ξανακουρδίζει σε κάθε κομμάτι. Τα σπαγεί όλα, ρε παιδί μου. Τα έλεγε, τα έβγαζε από μέσα του και τα σπαγεί. Ήταν μέρος του χαρακτήρα του ως performer. Ακριβώς αυτό που είπες, ακριβώς. Οπότε δεν μπορείς να κριτικάρεις το αν έπαιζε καλά ή όχι στα live ή άμα σαν... Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Καλά, μια χαρά μπορείς, αλλά θέλω να πω, ο ακροατής έχει άποψη. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να κριτικάρω. Μπορεί, ναι. Απλά εγώ απλά σαν μουσικός σου τον δικαιολογώ με την εικόνα του μουσικού, καταλάβεις του... Ναι, σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι που λέγεται γούστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, τα δεχόμαστε όλα αυτά, αλλά όπως ας πούμε για παράδειγμα, το επόμενο take που μάλλον θα τσαντιστείς, έχω την εντύπωση, πάλι από το τελευταίο take από το επεισόδιο σχετικά με τους overrated τραγουδιστές για τον Mike Patton, τον Faith No More. Okay, ναι. Παρά το γεγονός, λέει, ότι έχει ένα εξαιρετικό vocal range, η φωνή του, λέει, μου θυμίζει το χειρότερο κομμάτι του Ozzy. Καλά, τι σχέση έχει Ozzy με το Mike Patton? Δεν είναι καμία σχέση η φωνή του Ozzy με το Mike Patton. Το έκανε για παράδειγμα, ρε φίλε, δεν είπε. Είπε αυτό, ότι ένα παράδειγμα με βάση την κρίση του. Αυτό, γι' αυτό λέω για γούστο. Αυτό σας πω. Ό,τι να είναι, αυτός ακούει μόνο Ozzy Osbourne και, ξέρω εγώ, και Black Sabbath, δεν έχει ακούσει κάτι άλλο. Δεν το ξέρεις αυτό. Ένας τύπος στο ίντερνετ είναι και εμείς οι δύο τύποι στο ίντερνετ είμαστε. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να... Ο Mike Patton σαν μουσικός είναι πολύ... Είναι λίγο theatrical αυτός, ρε παιδί μου. Έχει λίγο αυτό, ναι, το αυτό στοιχείο, εννοώ. Πιστεύω. Αυτό είναι theatrical. Είναι πιο art. Πιο αρτίστας. Δεν είναι απλά μουσικός αυτός. Σύμφωνοι. Καταλάβεις αυτό και δεν μπορεί να το συγκινείς με τον Ozzy. Ο Ozzy, ρε φίλε, πήγαινε και ρούφαγε μυρμήγκι από την πισίνα με καλαμάκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, προσπαθούσε να σκεφτεί τι μπορεί να βάλει, να βάλει του ντούκα, να βάλει, ξέρω εγώ, εφέ στη φωνή του, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, για να ακουστεί περίεργο, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να το συγκρίνει. Τώρα ακούγεται, ναι, έτσι όπως το παρουσίασες, όμως ακούγεται σαν να μηδενίζεις τον Ozzy. Έχει και αυτό στο κομμάτι του, ρε. Δεν τον μηδένισα, απλά είναι διαφορετική. Το context του. Το context του Ozzy είναι ο αλυταράς, ο rockstar, τον οποίο γουστάρω και αγαπάω και είμαι πιο πολύ η δική μου η δουλειά στη μουσική ακουμπάει τα χνάρια του Ozzy. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου πιο πολύ ότι θα ήθελα να γίνω rockstar παρά να γίνω αρχιτέκτονας μουσικός. Καταλαβες. Απλά ο Mike Patton είναι, ρε παιδί μου, είναι αρχιτέκτονας. Δεν είναι, ξέρω, ρε παιδί μου, απλά μουσικός. Έχει μπει μέχρι ναι, είναι κάτι παραπάνω από μπράβο, ναι. Performer μουσικός. Έχει κάτι περισσότερο. Βέβαια. Έχει απίστευτη φωνή. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Ναι. Αντικειμενικά μιλώντας, το range του είναι αλλού για αλλού. Για αυτούς που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή και θέλουν να καταλάβουν ακριβώς αυτό που λέω, άμα θέλουν να ακούσουν, ο Mike Patton είχε την πρώτη μπάντα τους οποίους ακούσανε οι Korn στο Hollywood σε κάποιο live και κάνανε το στυλ τους σαν αυτούς. Η μπάντα του Mike Patton. Δεν λες τους Faith No More. Όχι, τους λέω τους Mr. Bungle. Α, Mr. Bungle, ναι. Η Mr. Bungle ήταν η μπάντα η οποία έχει βγει για live. Παίζανε ακόρντα τα κλασικά, τα ημιτόνια, τα οποία μπαίνανε μέσα σε ένα riff και σου διαλύαν το μυαλό. Έλεγες τι παίζουν τώρα αυτοί. Και οι Korn ήταν ένα πράγμα το οποίο πήγανε σε ένα live. Ναι, είναι σαφές influence η Mr. Bungle. Έστω και Bungle, λίγο. Ναι. Και θα σου πω εκεί για να καταλήξουμε με αυτό το θέμα. Για να καταλάβουν και οι ακροατές, ρε παιδί μου, αυτό το που εννοώ. Η Mr. Bungle είναι μια μπάντα η οποία επηρέασε τους Korn. Οι Korn κάνανε ό,τι κάνανε. Και τώρα π.χ. οι Mr. Bungle παίζουν σκληρό thrash metal. Οι οποίοι πριν από περίπου 4 μήνες ή 3 μήνες βγάλανε τον δίσκο της χρονιάς. Δισκάρα σαν να ακούς Slayer στα καλύτερα τους. Πολύ, εντάξει, ξέρω, δεν είναι το στυλ σου. Αλλά για κάποιον ο οποίος μπορεί να γουστάρει, ρε παιδί μου, και να ακούσει πολύ καλό thrash metal, έχουν βγάλει τρομερό δίσκο. Και τραγουδάει ο Mike Patton σαν να ακούς τον Αράγια στα καλύτερά του όμως.
πολύ διαβολικός. Δηλαδή ακούγεται. Sounds promising. Πριν σου πούμε το οτιδήποτε, αυτό που ήθελα να πω για το δίσκο του Mr. Bungle είναι ότι ο δίσκος αυτός ο οποίος κυκλοφορήσανε τώρα είναι γραμμένος από το 2000, νομίζω. Τι φάση, τι πήγε στραβά. Είναι παλιός, είναι super. Οι Mr. Bungle ξαναεπανονώθηκαν και παίζουν. Παίζει ο κιθαρίστας τον Anthrax, νομίζω ο drummer τον Anthrax, ο Mike Patton και κάποιος άλλος μπάσο, κάτι τέτοιο. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία τα είχαν γράψει πιο παλιά και τα έχω γράψει τώρα και μπήκε ο δίσκος, φίλε, και είναι άστο. Καταλαβαίνεις ότι είναι παλιά άλλη δεκαετία. Δεν είναι τώρα. Είναι influences του τότε. Πάμε στα τελευταία δύο takes, λοιπόν. Ο Σος λέει ότι είναι ok να ακούς λικαρισμένη μουσική γιατί κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία σου. What? Τι φάση. Α, το αποτελείω. Αυτό είναι, ναι, είναι πολύ γραμμικό συλλογισμό. Δηλαδή, τι, επειδή είναι η τελευταία μέρα, σου πάνε πίδα από γκρεμό. Τι πάει να πει αυτό. Ναι, ό,τι να είναι. Αυτό είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι του, στον υπολογιστή και δεν έχει δει το φως του ήλιου. By the way, αυτά τα takes είναι τραβηγμένα από 2018-19, πολύ πριν COVID. Δεν είναι πρόσφατα όλα αυτά. Φαντάσου τότε. Τέλος πάντων, να ακούς λικαρισμένη μουσική, γιατί κάθε μέρα μπορεί να είναι τελευταία σου. Αφού θα είναι η τελευταία σου, γιατί να μην ξοδέψεις τα λεφτά που έχεις για να αγοράσεις τη μουσική και να πάρεις και περισσότερη, λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Με το σκεπτικό ότι είναι τελευταία μέρα σου, μπορείς τι. Αποτελεί αυτό, ας πούμε, κίνητρο για να δικαιολογήσεις οτιδήποτε. Είναι η τελευταία μέρα σου, άρα σκοτώνεις και άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εντάξει, το πήγα, το τράβηξα από τα μαλλιά, αλλά. You got the point. Ναι. Δεν ξέρω. Οπότε, όχι. Ας κλείσουμε λοιπόν με κάτι που εγώ έχω βάλει τα γέλια ήδη διαβάζοντάς το. Η Puddle of Mud είναι cool μόνο όταν τους ακούς στο γυμναστήριο. Η Puddle of Mud είναι cool γενικότερα. Όχι. Είναι γενικότερα cool. Όχι. Δεν ξέρω, γενικά τους κράζουν γενικά πάρα πολύ τους Puddle of Mud και τους Nickelback και λοιπά, όλες αυτές τις μπάντες. Γενικά η Puddle of Mud είναι μπάντα η οποία έχει βάλει πολύ καλά κομμάτια γενικά. Πολύ γκράντζο, μοντέρνο... hard rock κομμάτια τα οποία γενικά εμένα μου αρέσουν. Δεν μπορώ να πω ότι με χάλασε κάτι. Εντάξει, ο Wes είναι μουνόπανο όμως. Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, άλλο αυτό. Ο Wes Edlin είναι άτομο το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα στο κομμωτήριο. Δεν είναι τύπος ο οποίος είναι normal. Αλλά παρόλα αυτά, σαν μουσική, είναι καλός, πολύ καλός μουσικός. Το ένα βίντεο που είχε σκάσει που κάνανε acoustic cover Nirvana, το έχεις δει? Το έχω δει. Αναγκάστηκε το Sirius XM να κατεβάσει το original βίντεο, ρε μαλάκα. Αυτό τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, για ποιο λόγο έγινε. Δηλαδή, εγώ, άμα ας πούμε, ρε παιδί μου, μου λέγανε ότι αν μπορεί ο Wes Edlin να τραγουδήσει Nirvana, θα σου λέγανε ναι. Μπορεί, αφού σε παλιότερα live υπάρχουν και το λέει καλά, έστω και drop down. Ήταν άρρωστος εκείνη τη μέρα, ρε. Ήταν άρρωστος, ναι. Ξέρεις τι, το κομμάτι αυτό, ρε φίλε, για να μπορέσει κάποιος να το πει, πρέπει να έχει φυσική κατάσταση, να είναι κομπλέ, να μπορεί να ανασάνει, να μπορεί να. Δεν είναι εύκολο. Λέει, Αν easy. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πας να το πεις και να είναι κλειστή η φωνή σου. Καταλάβες, έχει μια οκτάβα η οποία, άμα έχει κλείσει έστω και στη μέση φωνή σου, δεν μπορεί να τη βγάλεις. Δεν μπορεί να φτάσεις στον τόνο. Δεν το δικαιολογώ, εντάξει. Εγώ συμφωνώ ότι γενικά. Είναι μπάντα δυνατή, αλλά δεν είναι για να τους ακούς στο γυμναστήριο. Θα σου πω την εξής ατάκα. Στο γυμναστήριο, όσοι πηγαίνουν γυμναστήριο και είναι δίβανο μπάουλα, πηγαίνουν και ακούνε μόνο Disturbed. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εξήγησε το μου εσύ αυτό. Και ακούνε μόνο τι? Disturbed. Νομίζω ότι η Disturbed είναι η μπάντα για να ακούς γυμναστήριο. Όλοι ακούνε η Disturbed. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ ακούω το. Εγώ ακούω, ας πούμε, το $3 bill γιόλα από Limp Bizkit. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Αλλά Disturbed δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συγκεκριμένο κάποιο άλμπουμ, ας πούμε το The Sickness ή το 10,000 Fists ή κάποιο, όχι, απλά, γενικά. Όχι, εγώ τους γουστάρω Disturbed, έχω πάει και σε live, τους έχω τα CD τους αφεντικά, είμαι καυλωμένος με τους Disturbed. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι η μπάντα gym, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Γιατί έχουν τέτοιο ρε εσύ. Κάποια ρυθμικά μοτίβα, άμα κάτσεις να τα τσεκάρεις, ναι, βολεύουν για τις ασκήσεις που κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, και το counterfeit έχει κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι τι σου κάτσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα, Puddle of Mud εγώ δεν έχω ακούσει. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι μια από τις ευλογίες του Fred Durst μαζί με τους Stained και όλα τα υπόλοιπα. Απλά εγώ θεωρώ ότι είναι άτομο γενικά το ότι η Puddle of Mud είναι μόνο καλή γενικά στο. Δηλαδή, θα ήταν η τελευταία μου επιλογή, άμα πάω γυμναστήριο να βάλω. Πω. Δεν είναι πολύ κολακευτικό αυτό για τους Puddle of Mud. Όχι. Το λέω καθαρά εννοώντας ότι δεν τους θεωρώ, όχι,
ότι δεν έχουν ενέργεια σαν πάντα ή δεν έχουν καλά κομμάτια. Απλά θεωρώ ότι θα. Αν πήγαινα, ξέρω εγώ, παιδί μου, εγώ προσωπικά να κάνω γυμναστική, θα βάζα, ξέρω εγώ, Suicide Challenge, ξέρω. Θα βάζα, ξέρω εγώ, το Iowa. Ναι, κάτι βάζα, να σε κινητοποιήσει, να σε κουνήσει, να σου δώσει λίγο αυτό το. Θέλω να ακούς, θα σου πω. Να σου βράσει το αίμα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Θα πάταγα play στο skin ticket, ξέρω εγώ, ας πούμε, να πέσει. Εντάξει, μας γάμισες τώρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σε τέτοια κομμάτια. Τώρα Paddle of Monday, το Blurry, τι να κάνω, να πάω να ξέρω εγώ. Α, κατάλαβα. Ότι είναι λίγο κλαψομούνικη μουσική για γυμναστήριο. Και είναι κλαψομούνικη και δεν έχουν, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτή. Δηλαδή δεν θες να το ακούσει να σκοτώσει κάποιον, ξέρω, παιδί μου. Το Iowa, ξέρεις, είναι θάνατος, ρε παιδί μου. Πατάς play, ξεκινάει το skin ticket ή το my plug ή το. Τι να σου πω, το new abort. Και ξαφνικά βρίσκεσαι με ένα τσεκούρι και έναν πυρσό στα χέρια σου. Ναι, ναι, απλά αντί για τσεκούρι έχει βαράκια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γαμάτο, το έκανα εικόνα. Τέλειο. Ας πούμε, για να κλείσουμε, κομμάτι το οποίο ταιριάζει πολύ για γυμναστήριο είναι αποσυλλήπνοτο τον Hero Forte, ας πούμε. Α, από τα πιο καινούργια λες, ναι, τώρα. Ναι, την γκρουβίλα του, το έτσι του, το αλλιώς του, είναι λίγο έχει λίγο, κουνιέται λίγο το κομμάτι, ναι, ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Γενικώς groove-based για γυμναστήριο. Θες λίγο να σου κάνει το αίμα σου να βράζει και να κουνιέσαι. Η καλύτερη μπάντα για γυμναστήριο είναι Limp Bizkit, ξεκάθαρα, τέλος. I can back that up. Νομίζω πως αυτό το σημείο είναι το ιδανικό σημείο να πάμε στην τελευταία στήλη μετά από 3/4 κουβέντας και θα σε ρωτήσω, Anthony Fantano, the internet's busiest music nerd, έχεις δει? Ναι, έχω δει αρκετά. Α, τον ξέρεις τον Κυριούλη λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν θα ξέρεις ότι έχει μια σειρά που λέγεται Let's Argue και στην ουσία του στέλνουν στα social media hot takes και διάφορα τέτοια controversial, ας πούμε, θέματα στα οποία απαντάει. Ναι, ναι. Στην ουσία κλέβουμε content. Ναι, έμορφε. Και όπως λέω σε κάθε επεισόδιο, όχι παιδιά, δεν τα βγάλαμε πριν από 20 λεπτά ή πριν το podcast, όχι, όχι. Είναι... Όλα είναι αυθόρμητα εδώ πέρα, όλα είναι live. Όχι, full αυθόρμητα, δεν ξέρω τι θα μου έρθει. Και κανείς δεν μας πίστεψε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο, take. Η Primus ήταν το καλύτερο συγκρότημα των 90s. Τα τέσσερα πρώτα τους άλμπουμ είναι φοβερά rock metal albums, φοβεροί δίσκοι, και συνέχισαν να φτιάχνουν μουσική ακόμα και όταν ο original drummer έφυγε, και ακόμα εξακολουθούν και μετά το 2010 να βγάζουν καλά albums. Γενικώς κάνει praise τους Primus, για τους οποίους εντωμεταξύ έχει βγει και το σύνθημα Primus Sucks ή κάτι τέτοιο. Ναι, 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 δεν είναι αστείο. Το οποίο πρέπει να είναι και από μέσα, δηλαδή. Ναι, ναι, ξεκίνησε μόλις σαν inside joke και έχει γίνει meme σε αυτό το σημείο. Ναι, είναι ναι. Πολύ αστείο να το βλέπεις στα σχόλια στο YouTube και να γράφουν οι άλλοι σε φάση να ξέρουν το αστείο και να απαντάνε από κάτω. Όχι, γιατί βρίζεις τις Primus, αφού είναι πολύ καλή. Και άλλα 100, άλλες 100 απαντήσεις, Primus sucks. Για πες εσύ, τι σκέφτεσαι. Για τους Primus. Για αυτό που λέει ο τύπος. Καταρχήν την ιστορία την ξέρεις ότι πριν τους Primus. Ο Les Claypool είχε κάνει audition για τους Metallica. Το ξέρω αυτό, είναι πολύ στενάχωρο. Φαντάζεσαι να ήταν στους Metallica μετά τον Cliff. Σκέψου αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ ο Jason και υπήρχε ο Les Claypool. Και θα παίζε live το Master of Puppets Slap. Αχ. Το οποίο δεν είναι κακό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά στα πλαίσια της διασκευής όμως. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά τώρα καλύτερη μπάντα των 90s. Α, εσύ διαφωνείς με αυτό το take. Ναι, είναι λίγο too much. Φυσικά και όχι, Limp Bizkit ήταν. Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι, αντικειμενικά μιλώντας, εντάξει, καλή η Bizkit, αλλά... Κοίτα, τα 90s ήταν πολύ δημιουργική εποχή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καλύτερη εποχή για να βγει ένα συγκρότημα σαν τους Primus. Όντως, αυτό ισχύει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε καμία άλλη δεκαετία. Τότε το συγκρότημα είναι δημιουργικό και πάει τα πράγματα to the next level, κατά κάποιο τρόπο. Somebody can argue yes. Ότι όντως, ρε παιδί μου, το έχουν τα παλικάρια, παρά τις αλλαγές στο line-up. Τώρα, τόσο βαρύγδουπη δήλωση ότι το καλύτερο σχήμα των 90s... Ναι, είναι too much. Πιο original, πιο πρωτοποριακό... Ναι, μπορεί, αλλά τώρα... Πιο original θα μπορούσε. Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό. Όντως, είναι... Θεοπάλαβο. Πραγματικά είναι θεοπάλαβο. Δεν μπορείς να, δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά τη μουσική. Το Primus. Τώρα για αυτή τη δήλωση αλήθεια δεν ξέρω. Έχω ακούσει τα χιτάκια μόνο ή αυτά που έχουν βγει σε music video. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι ο ιδανικός για να το σχολιάσει αυτό. Κοίτα, ούτε εγώ. Αλλά έχω κάτι να ακούσω, ας πούμε, τα πρώτα άλμπουμ. Τα μετά δεν έχω δώσει τόση σημασία. Είμαι σίγουρος ότι είναι Primus, παιδί μου. Δηλαδή, όπως και να έχει τώρα, ό,τι και να βγάλεις μετά από τα. Άλμπουμ τα πρώτα που έχεις βγάλει και τον ήχο που έχεις. Γενικά δεν υπάρχει.
Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το άλμπουμ είναι καλύτερο από το άλλο. Είναι Primus. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν η Mr. Bungle, ας πούμε. Ναι, ναι, αντίστοιχα, ας πούμε. Μεταξύ ναι. Primus και Mr. Bungle, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, τι θα διαλέγεις, μάλλον. Primus, Primus. Ναι. Με τα χίλια. Τι ρωτάω. Νομίζω. ωραία. Οπότε το καλύτερο πράγμα των 90s, μάλλον όχι. Το πιο original όμως και κάτι το οποίο δεν θα έβγαινε σε άλλη εποχή, δηλαδή right place, right time τα 90s για να σκάσει αυτό το πράγμα, ναι, Primus. Πραγματικά. Ξεκάθαρα. Πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Και με αυτό προχωράμε στο επόμενο take. Θα σου δώσω ένα hint. Κίτρινο φόντο, μαύρα γράμματα, ιδιοφυΐα. Όχι. Η σειρά Genius Verified είναι πραγματικά ενοχλητική τις περισσότερες φορές. Μια παρένθεση σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Η σειρά Genius Verified είναι μια σειρά βίντεο στην οποία προσκαλούνται διάφοροι μουσικοί καλλιτέχνες και στην ουσία αποδομούν τα τραγούδια τους σε στιχουργικό επίπεδο. Δηλαδή τραγουδάνε τα verses a cappella. Συνήθως hip-hop καλλιτέχνες ή mainstream pop, ας πούμε. Ωχ, Θεέ μου. Ήδη έχει κριτζάρει ο Αντώνης, πάμε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά. Αποδομούν λοιπόν τα τραγούδια. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια φάση φέρνανε και memers. Έχει κάνει εξαιρετικό επεισόδιο PewDiePie γι' αυτό. Και το take λοιπόν για να γυρίσω σε αυτό λέει ότι η σειρά Genius Verified είναι πραγματικά ενοχλητική τις περισσότερες φορές, γιατί το να βάλεις έναν καλλιτέχνη να καθίσει και να σου μασίσει το νόημα των τραγουδιών του είναι σαν να βάζεις κάποιον να εξηγεί ένα αστείο. Εντάξει, δεν ήταν τόσο βαρύ take, λέει κάτι που ίσως είναι και λίγο σωστό. Ναι, έχει ένα δίκιο, αλλά δεν είναι το χειρότερο πράγμα που είναι αυτό το πράγμα, αν βγάζει με αυτό που λέω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Υποψιάζομαι κάτι έχει στο νου σου. Έχω κάτι στο νου μου. Για πες. Το να σπάς το τραγούδι, και αυτό είναι η φουλ υποκειμενική άποψη δικιά μου, έτσι. Το να σπάς τα λόγια από ένα τραγούδι, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, και να το τραγουδάς χωρίς τη μουσική από πίσω, δηλαδή ουσιαστικά γυμνό, είναι ανούσιο. Δηλαδή, και ειδικά οι καλλιτέχνες οι οποίοι, τους καλλιτέχνες οι οποίους φέρνει το Genius, τα λόγια τους είναι full ξεκάθαρα ή απλά δεν βγάζουν κανένα νόημα έτσι κι αλλιώς και τους βλέπεις ότι προσπαθούν να βγάλουν νόημα από αυτό. Πολεμάνε. Πω πω σαντ, έκανα τη διαπίστωση τώρα όντως. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν ας πούμε ένα πιο ενδιαφέρον format αν προσκαλούσαν τον καλλιτέχνη και βάζαν το single του να παίξει pose. Αυτό το σημείο, ας πούμε, συνδυαστικά με τη μουσική, τι δημιουργεί. Αυτό βγάζει λίγο περισσότερο νόημα. Ξέρεις όμως γιατί δεν το κάνουνε. Γιατί το όλο θέμα δεν βγάζει νόημα. Η όλη ιδέα δεν βγάζει νόημα. Γι' αυτό. Καλά, ναι, εκτός από αυτό, θα φάνε claim στο YouTube. Όχι, ρε φίλε. Ισχύει και αυτό. Άμα παίξω εγώ, ας πούμε, τώρα στο podcast 5 δευτερόλεπτα από ένα οποιοδήποτε τραγούδι, θα φάει claim από κάτω. Εδώ έχω original τραγούδια που τρώνε claim για samples που δεν έχω καν χρησιμοποιήσει. Οπότε. Πραγματικά τραγικό. Έτσι. Πολύ σημασία δώσαμε. Πάμε παρακάτω. Ισχύει, φύγαμε. Ω, μαλάκα, έχεις διαλέξει πολύ controversial πράγματα. Φταίω. Για να δούμε πώς θα το χειριστείς αυτό. Ο Charles Manson είναι υπεύθυνος για φρικτά εγκλήματα που δεν πρέπει για κανένα λόγο να ξεχαστούν ή να παραβλεφθούν. Ωστόσο, η μουσική του είναι εξωφρενικά καλή και υποεκτιμημένη για αυτό που είναι. Και πρέπει να συζητιούνται περισσότερο τα ταλέντα του και οι ικανότητες του ως μουσικός. Καταρχήν, εγώ μέχρι πριν δω αυτό το take νόμιζα ότι έκανε Σαρδάμ και εννοούσε τον Marilyn Manson, διότι και καλά, ας πούμε, τον μπέρδεψε με τον μαλάκα. Για παρένθεση, ο Charles Manson, για όσους δεν ξέρουν, ρε παιδί μου, είναι ένας δολοφόνος, κατά συρροήν δολοφόνος, ο οποίος είχε μια εντός εισαγωγικών οικογένεια που ονόμασε στα 60s και 70s με τους hippies και έκανε ρε παιδί μου μια έστειλε κόσμο να δολοφονήσει μια πολύ διάσημη οικογένεια, ας πούμε, και μπήκε φυλακή. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή δεν ήταν κυπλοκή στην ταινία του Ταραντίνο, μια που είχε βγει το καλοκαίρι, Once Upon a Time in Hollywood. Μην κάνεις spoilers. Τώρα θα πω εγώ τέλος επεισόδιο, ρε μαλάκα, έλα, εντάξει. Όλο το πράγμα είναι spoiler, ένα τεράστιο spoiler, πλάκα μου κάνεις. Πραγματικά. Όλο το podcast είναι ένα spoiler. Εντάξει. Και επίσης, ποιος δεν έχει δει την ταινία μέχρι τώρα, έχει βγει εδώ και 2 χρόνια. Ισχύει και αυτό, ισχύει και αυτό. Παιδιά, ναι, υπάρχει δολοφονία μέσα στην ταινία. Πού, όπως σαν, τουλάχιστον. Για συνέχισε λοιπόν το take. Κύριε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά, πριν τις δολοφονίες ή κατά τη διάρκεια, δεν ξέρουμε, έγραφε και μουσική. Τώρα αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι πρέπει να θυμόμαστε τη μουσική του και να
να μην μιλάμε τόσο για τα εγκλήματα του. Παιδιά, όχι. Όχι, όχι, μισό. Το take λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εγκλήματα και τις δολοφονίες. Είναι το αντίστοιχο ισοδύναμο, ας πούμε, του Tekashi 6ix9ine τώρα, που ας πούμε είναι ένα κλαπαρχίδι και στην ουσία το μόνο που κάνει είναι μουσική για memes. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, ότι δηλαδή πώς μπορείς να ακούς τον 6ix9ine, ας πούμε, τώρα. Εντελώς ηλίθιο παράδειγμα, καμία σχέση με το συγκεκριμένο, απλώς όχι, για όχι, να ενισχύσω το point. Έχει point. Έχει point. Γιατί ακούμε μουσική και κάνουμε praise μουσική από χειρότερους ανθρώπους. Εννοώ ότι δεν ήταν εμπόδιο, ας πούμε, κάτι που έκανε κάποιος για να σταματήσει κάποιος να ακούει τη μουσική του. Α, okay. Αλλά, τουλάχιστον σε μένα ισχύει αυτό, δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Καταρχάς, η μουσική του Manson είναι κάτω του μετρίου, έτσι. Την έχεις ακούσει? Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος άκουγε πάρα πολύ Beatles και ήθελε να το δείξει. Αλλά αξίζει να δίνουμε τόση σημασία, ας πούμε, σε αυτή τη μουσική, σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ καταλαβαίνω γιατί να ακούσεις Michael Jackson. Ενώ υπάρχουν, παιδί μου, αυτές οι καταγγελίες, ας πούμε. Είναι άλλο πράγμα. Η μουσική του Michael Jackson, παιδί μου, αντικειμενικά είναι ωραία. Ναι. Αντικειμενικά. Όσο αντικειμενική μπορεί να είναι η μουσική. Οπότε λες ότι άμα βγάλουμε στην απέξω τα κριτήρια που αφορούν την εγκληματική δραστηριότητα του καθενός, αν εστιάσουμε μόνο στη μουσική, δεν λέει και πολλά του Manson. Όχι, καθόλου. Δεν, τίποτα. περιορέξεως. Εντάξει, μπορεί να είναι και στοιχείο edginess, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να το ακούει κάποιος και να λέει, ας πούμε, εγώ ακούω τη μουσική του δολοφόνου, ας πούμε, και πώς θα λένε, γαμάει, μπαίνω στο μυαλό του ή κάτι τέτοιο. Ναι, και, και να είναι σε φάση να έχουμε κριντζάρει όλοι, ξέρω. Και εγώ κριντζάρα, μόνο που το είπα, πάμε, κόψω αυτό, μην το βάλεις. αυτά δεν μ' αρέσουν. Πάντως έκανες πολύ ωραίο segue, γιατί το επόμενο take έχει να κάνει με τους Beatles. Και άκου τώρα τι λέει αυτός εδώ κύριος, κυρία κάτι τέλος πάντων. Το Abbey Road είναι το πιο overrated album που έχουν βγάλει οι Beatles. Παρά το γεγονός ότι έχουν βγει δύο από τα πιο iconic τραγούδια των Beatles από αυτό το album, δεν σημαίνει ότι είναι καλό album. Όσο προχωράει γίνεται δυσκολότερο να τα ακούσεις και για κάποιο λόγο του λείπει αυτό το ουμφ. Εντάξει, Beatles είναι Beatles, ρε παιδί μου, σε αυτό το σημείο. Ας ξεκινήσουμε από τα facts, ας πούμε. Το πιο διάσημο μίσος των Beatles. Όχι, αυτό το album είναι πραγματικά το πιο διάσημο, όπως νομίζω. Είναι όμως το πιο overrated. Όχι. Για πες. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ένα album των Beatles overrated. Σίγουρα κάποιοι θα το δώσω αυτό το τίτλο, αλλά θέλω να πω ότι συγκεκριμένα για αυτό το album, πραγματικά δεν μπορείς να το πεις αυτό. Είναι πολύ έξυπνο άλμπουμ και πολύ μπροστά για το χρονικό διάστημα που βγήκε τουλάχιστον. Και ότι γίνεται κουραστικό, διαφωνώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πάλι φουλ υποκειμενικά, αλλά αν δεν ξέρεις και για όσους δεν ξέρουν, μέσα στο άλμπουμ υπάρχει ένα medley, ρε παιδί μου, το οποίο πρέπει να είναι γύρω στα 6-7 κομμάτια, νομίζω 6, τα οποία συνδέονται. Δηλαδή, ξεκινάει από το You Never Give Me Your Money και πάει μέχρι το τέλος του άλμπουμ, ας πούμε, και υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνδέονται ή είναι, ας πούμε, ένα riff το οποίο θα ξαναεπαναληφθεί σε κάποιο τραγούδι, το οποίο είναι πανέξυπνο, ένα, και δύο, είναι σαν ιστορία, ρε παιδί μου, δεν κουράζει, δεν είναι ότι κουράζει, δεν είναι concept album, ας πούμε, να πεις ότι είναι μια μισή ώρα album, που παρεπτόντως, και πάλι εγώ δεν θα είχα κανένα θέμα να ήταν concept album το Abbey Road. Το αγαπημένο μου άλμπουμ γενικότερα είναι το The Wall. Οπότε, αν το Abbey Road ήταν concept album, ξέρω εγώ, θα χειροκροτούσα πάρα πολύ. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι λες. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εδώ παίζεις μπάλα εσύ κυρίως, γιατί τα ακούσματά μου είναι πιο heavy. Γνωρίζω ιστορικά facts για το συγκεκριμένο CD, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή παραπέρα δεν μπορώ να πάω. Εγώ θα διαφωνήσω, είναι πολύ... Με τον τυπά θα διαφωνήσω. Είναι πολύ ωραίο άλμπουμ, δεν ξέρω. Okay. Και overrated, okay. Πολλοί θα πούνε πολλά overrated. Είναι λίγο σχετικό. Το επόμενο take είναι σχετικό. Η μουσική του Μπόμπ Σφουγγαράκη είναι το απόγειο της μοντέρνας μουσικής. Όχι, παιδιά, αυτό είναι 100% πραγματικά σωστό. Wow. Πέρα από την πλάκα και μιλάμε για τον Μπόμπ Σφουγγαράκη. Έχεις ακούσει. Ποια είναι η μουσική του Μπόμπ Σφουγγαράκη? Εννοούμε το background ήχο
Και το soundtrack που παίζει στη σειρά, εννοούμε. Νομίζω το background και γενικά πλέον έχει γίνει ένα meme με το... Όχι πλέον, γενικά υπήρχε εξ αρχής το meme με, το... με τη μουσική του Μποσουγκαράκη. Θα την ακούς, ας πούμε, σε memes και σε βίντεο κτλ. Ναι, που έχει είναι, τα γιουκαλίλια, τις slide κιθάρες και γενικά όλο αυτό το Hawaiian vibe. Ναι. Δεν έχει ένα mood αυτό. Τεράστιο. Ναι, βεβαίως. Είναι... Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό, αλλά είναι πολύ καλογραμμένη η μουσική. Αυτό ακριβώς. Εκτός από το ότι είναι σούπερ ταιριαστή στο περιβάλλον, για κάποιο περίεργο λόγο. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέρος που λέγεται ο βυθός του Μπικίνι, ξέρω εγώ, και έχει ένα μάτσο ψάρια και ακούς αυτό το πράγμα. Είναι απόλυτα ταιριαστό το vibe. Είναι τόσο, δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει τίποτα άλλο, νομίζω. Πρέπει να το ψάξουμε. Ποιος είναι ο composer, ποιος είναι ο συνθέτης αυτής της μουσικής. Πραγματικά, ποιος είναι. Και επίσης να μην ξεχνάμε κιόλας ότι σε ένα επεισόδιο του Μπος Φουγκαράκη γράψανε μουσική Παντέρα. Ισχύει γι' αυτό. Πω, πώς το έχω ξεχάσει. Αλλά θα ξεχάσουμε το επεισόδιο που γράψαν η Παντέρα μουσική. Απίστευτο. Μια πρόταση που τη λες unironically γιατί είναι fact. Ισχύει. Είναι, πραγματικά έχει χαθεί αυτό από το κεφάλι μου. Θα πάω να ακούσω το τραγούδι μετά το podcast, φίλε. Να και κάτι ενδιαφέρον που ήθελα να το συζητήσω με κάποιον. Θα ήθελα κάποιος δηλαδή να το έπιανε σαν topic. Υπάρχει κάποιος που να του αρέσουν όντως οι Red Hot Chili Peppers ή απλά έχουμε μαζευτεί και έχουμε συμφωνήσει κρυφά ή κάτι τέτοιο ότι θα μας αρέσουν οι Red Hot Chili Peppers? Έχεις άποψη πάνω σε αυτό? Εμπειρία βασικά, με την έννοια ότι για κάποιο λόγο όλοι όσους έχω συναντήσει δεν έχει υπάρξει ούτε ένας που να μην έχει ακούσει τουλάχιστον ένα Red Hot Chili Peppers και να μην... Βασικά δεν έχω βρει κανένα που να έχει πει ότι δεν του αρέσουν. Mm. Αλλά όταν βάζω να ακούσω εγώ, κάποιες φορές, εντάξει, εκτιμώ ότι υπάρχει ένα σχετικό musicality, είναι ταλαντούχοι, έτσι, δεν τους παίρνω τα credit, είναι όντως ταλαντούχα άτομα. Έχουν έναν αρκετά προσβάσιμο ήχο, accessible εννοώ, αλλά ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ, δεν έχω βρει άτομο που να έχει πει ότι δεν μου αρέσουν. Και εγώ από εμπειρία θα μιλήσω. Εγώ αυτό που έχω ζήσει είναι ότι πραγματικά είναι 50-50. Τα άτομα που έχω γνωρίσει και έχει έρθει συζήτηση, πούμε, έχουν έρθει οι Red Hot Chili Peppers. Φουλ ανάμεικτα συναισθήματα έχουν όλοι. Δηλαδή, πέρα από κάποιους οι οποίοι ακούνε, ξέρεις, φανατικά. Γιατί έχω φίλους που ακούνε, ας πούμε, μόνο Red Hot Chili Peppers. Α, οκ. Okay. Δεν είναι κακό. Ας πούμε, εγώ όταν έπαιζα, επειδή όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσο, το είδωλό μου ήταν ο Φλίρ, παιδί μου. Τι να κάνω. Ναι, φαντάζομαι γιατί. Είναι cool τυπάκι, ρε παιδί μου. Τον βλέπεις και χαίρεσαι. Και όταν έπαιζα, ρε παιδί μου, στο σπίτι, πάνω από τραγούδια των Red Hot Chili Peppers, θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου γενικά ακούει πολύ ωραία μουσική, πολύ καλή μουσική, δηλαδή σέβομαι το taste του, γιατί στην τελική από αυτόν το έχω πάρει. Σε αυτόν δεν άρεσαν. Και λέω, α, έλα ρε. Ναι, κατάλαβα. Ένα άτομο βρήκα και μετά, μέσα σε ένα μήνα, γνώρισα 5 άτομα και τα 5 άτομα έκανε ουσιαστικά hate speech για τους Red Hot Chili Peppers. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν. Έχουν, ξέρεις, κάτι. Έχουν κάτι διαφορετικό να δείξουν, ας πούμε. Ναι, απλώς, ξέρεις, έχουν υπάρξει συγκροτήματα με προσβάσιμο ήχο που έχουν Nickelback, οι οποίοι έχουν βγει ανοιχτά και έχουν παραδεχθεί ότι, παιδιά, εμείς κάναμε μουσική γιατί θέλουμε να πουλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Το έχουν πει. Ναι. Και ίσως και γι' αυτό τρώνε λίγο και το hate εντός εισαγωγικών. Γιατί... Κοίτα, διάσημοι είναι, θα φάνε hate. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θυμάμαστε κανένα συγκρότημα που να είναι τόσο μισητό στο κοινό όσο αυτή. Αλλά ταυτόχρονα και οι Chili Peppers έχουν το ίδιο accessible ήχο. Δηλαδή μπορούν να τα ακούσουν πραγματικά όλοι. Είναι σαν οι Red Hot Chili Peppers είναι σαν τον Τιτανικό της μουσικής. Ισχύει τόσο πολύ αυτό. Έκανες πολύ ωραία αναλογία. Πολύ ωραία παρομοίωση, συγγνώμη. Και προφανώς με αυτό το statement θα βρεθούν και κάποιοι που θα πούνε όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, είναι αυτό που είπες και εσύ κιόλας, ότι είναι και λίγο love-hate φάση. Ή θα το γουστάρεις ή όχι. Είναι, ναι. Αλλά είναι λίγο έτσι. Γιατί γενικά έχουν έναν ήχο ο οποίος εύκολα το πιάνει. Δεν είναι, ας πούμε, νομίζω ο καθένας εύκολα το πιάνει. Δεν έχει, ας πούμε, κανένα περίεργο φωνητικό. Ναι, αλλά είναι και δημιουργικός στο instrumental κομμάτι τουλάχιστον. Δηλαδή, οι δυναμικές μεταξύ κιθάρα μπάσο και το backbeat από πίσω δεν είναι και τα πιο musical
Δεν είναι δηλαδή σε άποψη δημιουργίας τα πιο περίπλοκα πράγματα, αλλά ταιριάζουν και δημιουργείται μια ωραία σύνθεση. Είναι ό,τι πρέπει για αυτό που είναι. Αν φτάσεις σε ένα σημείο ιστορικά να λες ότι εγώ το σαν συγκρότημα είμαι μια κατηγορία μόνος μου, δηλαδή... Αυτό ακριβώς, ναι. Όλοι ξέρουν τους Chili Peppers, όλοι μπορούν να πούν ότι έχουν influence από Chili Peppers ή έστω να έχουν ακούσει μια φορά και είναι φοβερό αυτό. Συνεχίζοντας το μοτίβο iconic δημιουργή μουσικής, έχουμε ένα controversial σχεδόν take που λέει ότι ο Kurt Cobain είναι άριστος songwriter αλλά απέσιος κιθαρίστας. Να πω ότι και τα δύο έχουν gaps. Και να. Ναι, ναι. Για λέγε. Καταρχάς ότι είναι άριστος συνθέτης. No. Άριστος συνθέτης. Τι πάει να πει άριστος συνθέτης. Ενώ ο Mozart. Ούτε ο Mozart. Φαντάζομαι στο context της δημιουργίας και της popular μουσικής της εποχής. Που εντάξει είναι και λίγο διαφωνία. Δηλαδή η μόνη grunge που υπήρχε τότε ήταν η Nirvana. Δηλαδή Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains και όλοι αυτοί. Alice in Chains, τώρα τι μου κάνεις. Δηλαδή εντάξει, το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν ας πούμε σαν μασκότ τους Nirvana δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είχαν και καλά τραγούδια. Προς Θεού δεν λέμε ότι είχαν απέσια, αλλά εντάξει, δηλαδή πιστεύω ότι σε επίπεδο songwriting η Soundgarden ήταν καλύτερη. Ξεκάθαρα. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή σαν grunge era ας πούμε τα είδωλα είναι η Nirvana, πολλοί σκέφτονται ότι ο Κομπέιν ξεκίνησε την grunge φάση και έκανε κάτι εντελώς καινούριο και πήγε καινοτόμο και ότι έγραφε για μίσος και όχι για αγάπη και το ξεκίνησαν αυτό, ξέρω εγώ, άλλες grunge bands. Η Sabbath. Πέρα του Sabbath εννοώ για την grunge. Α, πιο dark θεματολογία λες εσύ, πιο deep real. Καλά, αν πάμε στην dark θεματολογία... Ξεκινάμε από πολύ πιο πριν. Προφανώς. Αλλά είναι αυτό το ότι τον έχουν σαν ας πούμε το αντίθετο του Τζον Λένον ας πούμε. Έγινε διάσημος και έγραφε για μίσος. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι δεν ήταν τόσο τρελό ας πούμε. Okay, υπήρχε. Ωστόσο σύμφωνα με την άποψή σου επίσης δεν ήταν και απέσιος κιθαρίστας. Όχι, μόνο live. Ρε παιδί μου, εντάξει, έχουν διαφωνήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ρε παιδί μου και έχουν βγει και πολλοί που υποτίθεται αναλύουν εντός εισαγωγικών το παίξιμό του. Έχει βγει ο Ρικ Μπιάτο και έχει αναλύσει κάποια από τα τραγούδια τους. Ναι, αν δεν κάνω λάθος το Heart Shaped Box, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά το Smells Like Teen Spirit. Τα έχει αναλύσει στο guitar playing και έχει αποδομήσει το songwriting από άποψη μουσικότητας του Cobain και υποστηρίζει ότι ο τύπος έκανε πράγματα χωρίς να το ξέρει. Δεν είναι απίθανο, για παράδειγμα ας πούμε ο Phillips, ο κιθαρίστας μου στους Kawaii, ισχυρίζεται ότι έχει διαβάσει μόνο μία πεντατονική και παρόλα αυτά βγάζει ό,τι βγάζει. Δηλαδή δεν ξέρει πολλές φορές τι τεχνικές βγάζει, απλώς τις βγάζει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, σε σχέση με άλλα grunge σχήματα της εποχής, είναι λίγο πιο stripped down η κιθάρα στους Nirvana. Δηλαδή νομίζω καλύτερες κιθάρες ακούς σε άλλα σχήματα. Δεν ξέρω. Σίγουρα ακούς καλύτερα. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα που το συνδύασα κιόλας, η Nirvana, πέρα από grunge, παιδί μου, νομίζω πως είναι από τις πιο... είναι από τις μπάντες οι οποίες έχουν roots punk. Και στην punk γενικά δικαιολογούνται τέτοιες τεχνικές ή τέτοια παίξηματα, ας πούμε. Το point είναι well yes but actually no κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ισχύουν αλλά εν μέρη τα takes. Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Θα σε πάω στο τελευταίο take που έχει προκύψει από ένα special επεισόδιο Let's Argue του Φαντάνο, στο οποίο ζήτησε από το κοινό να το αναφέρουν τους πιο overrated τραγουδιστές of all time. Αυτό είναι το context. Και το απαντάει λοιπόν κάποιος ότι ο πιο overrated τραγουδιστής είναι ο Freddie Mercury, γιατί κάνει συνέχεια αυτό το ηλίθιο θεατρικό thing του και δεν έδειξε περισσότερη διάσταση εκτός από το vocal range του. Νομίζω διαφωνώ πάρα πολύ. Ναι ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει contextual διαφορά, δηλαδή όλο το stage act των Queen ήταν θεατρικό. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, το ότι το όλο θέμα των Queen είναι η παράσταση. Και ειδικά του Freddie Mercury. Αν ας πούμε κατηγορούσες, ποιο να σου πω, για υπερβολική θεατρικότητα, τι να σου πω, τον Mike Patton από τους Faith No More, ξέρω εγώ, που και εκεί είναι πάλι λίγο avant-garde κατάσταση, δηλαδή το δικαιολογείς κάπως και εκεί. Τι να σου πω, δηλαδή σε παραδοσιακά acts, αν
κατηγορούσες κάποιον για υπερβολική θεατρικότητα, εκεί μπορεί και να το δεχόμουν. Αλλά εδώ, ρε φίλε, ας μην τα μπλέκουμε όλα. Δηλαδή, ο Φρέντι, όχι επειδή θεωρείται legendary τραγουδιστής και ότι έχει, και ότι έχει και γαμώτα range, το φωνητικό εύρος του Freddie Mercury ήταν απίστευτο. Έχεις ένα act που κάνει perform. Είναι πιο βαρύ, πιο πάνω από τη μουσική. It's an art form. Το point είναι ότι αυτό το take είναι σκατένιο και έχω τσαντιστεί. Πραγματικά, είναι όντως σκατένιο. Καταρχάς, δεν είναι μόνο το rage. Δεν δείχνει μόνο το rage. Η φωνή του αντικειμενικά και γενικά είναι απίστευτη. Και η χρειά του είναι τέλεια. Δηλαδή... Σούπερ ταιριαστή σε αυτό που κάνει. Και σε αυτό που έκανε γενικά, ρε παιδί μου, όχι μόνο με τους Queen. Έχει απλά πάρα πολύ ωραία φωνή. Δεν είναι μόνο το rage. Και δεν δείχνει μόνο το rage του. Και στην τελική το rage του μπορεί και να μην ήταν τέλειο. Ήταν performer ο τύπος. Δεν ήταν απλά ένας vocalist. Ήταν performer. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι. Και μετά από 40 λεπτά ηχογράφησης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στην παραδοσιακή πλέον τελευταία στήλη. Άντε, ας περάσουμε. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Είμαι πανέτοιμος. Οπότε νομίζω ξέρεις τι ερώτηση έρχεται. Anthony Fantano, the internet's busiest music nerd, έχεις δει? Δεν έχω δει. Music YouTuber που κάνει reviews και όχι μόνο. Έχει λοιπόν μια σειρά που λέγεται Let's Argue και στην ουσία παίρνει απόψεις του κοινού του μέσω Instagram, Facebook και social media γενικά και σχολιάζει, κάνει commentary τις πιο αμφιλεγόμενες, τα πιο hot takes κλπ. Στην ουσία κλέβουμε content. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ, με ένα που ήθελα να το συζητήσω πολύ καιρό τώρα. Όχι. Η Björk τρώει παιδάκια και τα ηχογραφεί για ambient background θόρυβο. Λοιπόν, Δημήτρη. κοίτα Δημήτρη. Δες πώς έχει το πράγμα. Για πες. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα στον κόσμο που με τρομοκρατούν όσο με τρομοκρατεί το βλέμμα της Björk εν έτη 2021. Θα έλεγα στο κοινό να ψάξει Björk 2021, αλλά δεν το εύχομαι αυτό σε κανέναν, ούτε στους εχθρούς μου. Οπότε απλά εμπιστευτείτε με, δεν είναι κάτι που θέλετε αυτό. Δηλαδή πιστεύεις ότι όντως είναι λίγο ψυχάκι? Κοίτα, ας το θέσουμε έτσι. Little known fact για την Björk. Δεν έχει πει ποτέ δημόσια ότι δεν τρώει παιδάκια. What the fuck? Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνω τώρα στο κινητό το Björk 2021. Δεν ξέρω τι ακριβώς βλέπω. Ξέρω ότι έχει πολλές μάσκες. Πρέπει να βρεις νομίζω τις κατάλληλες φωτογραφίες. Είναι κάποιες φωτογραφίες που σου στοιχιώνουν την ψυχή. Εμένα άλλη είναι η απορία μου. Γιατί έψαξες εσύ τις φωτογραφίες της Björk που θα σου ταράξουν την ψυχή? Ποιος έμαθε κάποτε έναν καλλιτέχνη, τον Googler σε κάποια φάση, φαντάζομαι. Α, οπότε έκανες deep dive. Τι φάση? Δεν επέχτηκε deep dive. Έγραψα Björk και μου βγάλε την πιο τρομακτική εικόνα που έχω δει τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ για αυτήν. Η μουσική της μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά άμα γράψεις Björk στο Google... Ξέρεις κάτι, έχω αφιερώσει ήδη περισσότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε. Θα το κοιτάξω ναι, μετά. Ναι, σύμφωνα. Το point είναι ότι σύμφωνα. Κατάλαβα τι εννοείς, οπότε για να μην στοιχειωθούν οι εφιάλτες μου, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το επόμενο take είναι οι μεγάλοι τέσσερις της Grunge θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους Pearl Jam με τους Mudhoney. Mm. Πώς λέμε μεγάλοι τέσσερις της thrash metal, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer. Ένα τέτοιο πράγμα είναι Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam. Και αντί για Pearl Jam λέει να βάλουμε Mudhoney. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια από τις τέσσερις μπάντες που αξίζει να βγει από τους Big Four. Σε τελική βάλει καν τους Big Five, ναι, όντως. Γιατί? Ναι, αυτό. Αυτό. Δεν ξέρω γιατί είχε ο κόσμος κόλλημα με το τέσσερα. Ενώ σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Γιατί να. Αυτό κάτω Big Five. Γαμάνι Mudhoney, αλλά γιατί να αντικαταστήσει του Pearl Jam? Το 5 είναι πιο συμμετρικό, γιατί έχει 5 δάχτυλα στο χέρι σου, οπότε μπορεί να του βάλει όλου. Μπορεί να σκάσει μια μούτζα, να πάρει του 5 μεγάλου τη Grunge, α πούμε. Πολύ κουλουριάρικη η μούτζα. Παρά ήταν απλό. Μήπως να πάμε σε κάτι άλλο, κάτι λίγο πιο ζώρικο. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, να το πιο ζώρικο. Αν κάποιος σου λέει ότι πρέπει να είσαι μαστουρωμένος για να απολαύσεις ένα άλμπουμ, είναι επειδή το άλμπουμ είναι σκατά. Αν όμως είσαι μαστουρωμένος, μπορεί ένα καλό άλμπουμ να γίνει καλύτερο. Έχω μπερδευτεί λίγο, για δώσ' μου λίγο, γιατί μάλλον κάτι μου λέει ότι έχεις απάντηση σε αυτό. Βασικά έχω μια ανησυχία, γιατί έχει από πίσω το τέτοιο τον Floyd.
Ελπίζω να είναι στο δεύτερο σκέλος που μπορεί να κάνει ένα καλό άλμπουμ καλύτερο. Ναι, μπορεί μέσα από το πρίσμα να βλέπεις περισσότερα. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το άλμα, ας πούμε. Το ότι άμα πρέπει να είσαι high, ας πούμε, για να απολαύσεις ένα άλμπουμ, είναι σκατά άλμπουμ. Αν και δεν ξέρω, άμα είναι ένα ξεπρεπές άλμπουμ, μπορεί να το απολαύσεις και νυφάλιος. Αλλά απ' την άλλη, είναι ένα κακό άλμπουμ, μπορεί να το απολαύσεις όντας high. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, λέει ότι ένα κακό άλμπουμ μπορεί να σου πούν ότι πρέπει να, ας πούμε, να είσαι από την επίρρεια, ξέρω εγώ, για να το καταλάβεις, να το απολαύσεις ή κάτι τέτοιο. Άρα, αν πρέπει να είσαι από την επίρρεια, αν η προϋπόθεση για να το απολαύσεις είναι να μαστουρώσεις, τότε όχι, δεν είναι καλό άλμπουμ. Ωστόσο, αν ένα άλμπουμ είναι ήδη καλό, αν το ακούσεις μαστουρωμένος, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτό λέει. Εξαρτάται το άλμπουμ. Αυτό δεν μπορεί, σίγουρα δεν μπορεί να είναι κανόνας. Εξαρτάται το άλμπουμ. Μπορεί, ας πούμε, ένα κακό άλμπουμ μέσα από την επίρρεια να γίνει καλό. Ένα κακό άλμπουμ να γίνει καλό. Δεν νομίζω ένα άλμπουμ που θεωρείται κακό άλμπουμ να μπορεί να γίνει καλό. Μπορεί να γίνει καλό ένα άλμπουμ που είναι κάποιο είδους μουσικής που δεν σου αρέσει να γίνει ανεκτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, κατάλαβα. Αλλά κακό άλμπουμ ενός είδους που σου αρέσει, ας πούμε, να γίνει καλό, εντάξει, δεν νομίζω, γιατί για όποιον ασχολείται με μουσική μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι που χαρακτηρίζει ένα άλμπουμ κακό είναι, ας πούμε, επαναληπτικότητα, έλλειψη ιδεών στο songwriting, νέου υλικού, τέλος πάντων, ιδεών, ναι, το να σου πουλάνε, ας πούμε, ένα άλμπουμ που να είναι μόνο filler, ας πούμε. Αυτό είναι ένα κακό άλμπουμ σε μουσική. Ξέρεις, σε κάποιο είδος μουσικής που παίρνει. Δεν ξέρω πώς να το. Κατάλαβα. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να αφαιρέσεις, να ακυρώσεις το γεγονός ότι το άλμπουμ δεν θα περιέχει ιδέες ή δεν θα περιέχει κάτι καινούριο να σου προσφέρει. Μπορεί να. Ξέρεις, μπλοκάροντας την ικανότητά σου να καταλάβεις το ότι αυτό που ακούς είναι το ίδιο πράγμα για μια μισή ώρα straight, ίσως ναι, ίσως να το κάνει καλύτερο. Μπορεί να μην βαριέσαι εξίσου εύκολα. Το point είναι, ακούστε καλή μουσική, ναι, και κάντε καλά ναρκωτικά ή κάτι τέτοιο. Όχι. Αστείο, it's a fucking joke. It's a fucking joke. Όχι, δεν προωθούμε χρήση. Λοιπόν, άντε, ναι, πάμε παρακάτω. Ακούστε καλή μουσική. Παρακάτω. Λοιπόν, okay, να και κάτι το οποίο θα ήθελα το inside σου, δεδομένου ότι είσαι και φρέσκο στο άθλημα. Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί καλλιτέχνες βγαίνουν και λένε ότι παρατάνε τη μουσική. Είναι ντροπιαστικό. Καταλαβαίνω, λέει, ότι η βιομηχανία είναι μια τεράστια κολότρυπα, αλλά για κάποιον το να παρατήσει τη μουσική εξαιτίας πιέσεων από δισκογραφική ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο ή άλλων θεμάτων είναι κάτι λυπηρό. Η μουσική πρέπει να είναι διασκεδαστική και όχι εργασία. Pretty much αυτό που είπες και πριν, δηλαδή. Οπότε, μάλλον. Συμφωνώ σίγουρα με το ότι η βιομηχανία μπορεί να γαμίσει τα πάντα, αλλά. Δεν, αισθάνομαι ότι όποιος πει ότι έχει τελειώσει με τη μουσική, από τουλάχιστον γνωστούς καλλιτέχνες, δεν εννοεί ακριβώς ότι δεν θα πιάσει ξανά κιθάρα, αλλά ότι δεν θα βγάλει άλλο άλμπουμ, θα σταματήσει όλη αυτή τη φάση της δημόσιας εικόνας της βιομηχανίας. Θα ξεκόψει από τη βιομηχανία της μουσικής. Αυτό νομίζω σημαίνει done with music που λέει. Τώρα που το λες. Ναι, άμα είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, άμα έχεις επενδύσει τη ζωή σου στη μουσική, δεν τη σταματάς έτσι απλά. Μα γιατί είναι κυρίως το βιοποριστικό σου εργαλείο. Ναι, προφανώς. Καλά, και πέρα από αυτό, πες ότι έχεις βγει στη σύνταξη. Οτιδήποτε. Ότι είσαι κομπλέ, ας πούμε, από αυτή την άποψη. Άμα σταματήσεις να ψήνεσαι, να κάνεις live, να βγάζεις άλμπουμ και όλα αυτά. Σταματάς και είσαι κομπλέ. Απλά παίζεις μουσική στο υπόγειο, ξέρω εγώ, με τους φίλους. Λέει ότι είναι ντροπιαστικό. Είναι ντροπιαστικό για τη βιομηχανία. Είναι η απόδειξη ότι η βιομηχανία το γαμάει. Χαλάει το αυτό mindset. Είναι. Ναι. Το καταστρέφει, ναι. Πραγματικά, είπες πολύ ωραίο παράδειγμα. Γιατί όντως δεν νομίζω ότι κάποιος θα σταματήσει με τη μουσική. Είτε να ακούει, είτε έστω να τζαμάρει λίγο που και που. Δεν σταματάει αυτό. Από μόνη της η όλη διαδικασία είναι κάτι σούπερ ευχάριστο. Δηλαδή δεν έχω ακούσει ούτε έναν να παίζει για πλάκα ή τέλος πάντων για εκτόνωση, για να ηρεμήσει και να λέει πω δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ναι, αυτό. Δηλαδή ήδη η βάση της μουσικής είναι η ευτυχία σου, η ηρεμία σου ή οτιδήποτε. Όλα τα γύρω-γύρω είναι αυτά που σου δημιουργούν την πίεση. Οπότε, ναι. Τώρα, φυσικά, εμείς δεν μπορούμε να. Ξέρεις, μη έχοντας την εμπειρία όλη αυτή της βιομηχανίας, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά προφανώς. Συν τη γνώση για το τι παίζει στο backstage, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του θέμα, ας πούμε. Σίγουρα. Μπορεί, ξέρω εγώ,
να μετά από όλο αυτό το να παίζει μουσική να είναι λίγο τραυματικό για σένα, να σου προκαλεί πολύ αρνητικά συναισθήματα, στην οποία περίπτωση. Καλά, ναι. Και... γαμώ τη βιομηχανία. Ναι. Βασικά. Εντάξει, ναι. Βασικά, ναι. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο screenshot. Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη κατ' επέκταση θα πρέπει να είναι ένα πιο δημοφιλές θέμα στη μουσική. Γιατί είναι αυτό το θέμα δεν καλύπτεται από στίχους ή από κοινωνικούς ή από διάφορους καλλιτέχνες, τέλος πάντων. Echo metal. Άμα είναι να το πω έτσι κοινικά και στεγνά, είναι επειδή δεν νοιάζει στον κόσμο. Ενώ τον νοιάζει σε ένα επίπεδο, αλλά όχι σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο, νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο σου προκαλεί έντονο συνέστημα, εκτός από τις φορές που όντως κάθεσαι να το σκεφτείς. Είναι δύσκολο να μην πω μαλακία που θα εξαγριώσει κάποιον, αλλά η ουσία είναι ότι νομίζω ότι όταν ακούς μουσική θες να κάνει κάποιο συντονισμό με κάποιο ιστορικό συνέστημα που το έχεις βιώσει από κάποια εμπειρία σου, από κάτι τέτοιο, κάτι πιο... πώς να το θέσω. Νομίζω ότι το πες πολύ καλά, δεν χρειάζεται καμία εξήγηση και γενικά όποιος τσαντίζεται με αυτό που λες είναι απλά αφελής. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτό. Ο κόσμος δεν αισθάνεται έντονα πράγματα για την υπερθέρμανση. Ναι, μπορεί να τον εξαγριώσει, ναι, σίγουρα είναι αντίθετος και θέλουμε να κάνουμε πράγματα για να το αλλάξουμε αυτό, αλλά δεν έχεις έντονα συναισθήματα για αυτό. Υπάρχουν επίσης... Έχω ακούσει αρκετά metalcore κομμάτια, βασικά είναι αλήθεια, που όντως το κάνουν address αυτό. Σοβαρά. Και ίσως όχι μόνο το global warming, αλλά ξέρεις, τη σκατήλα της σημερινής πραγματικότητας. Καπιταλισμός και όλες τις επιπτώσεις του. Μία εκ των οποίων είναι για το global warming. Οπότε σε ένα γενικότερο πλαίσιο ψιλοκαλύπτεται κάπως. Αλλά τώρα να κάνεις, να παράξεις έργο για το global warming και μόνο, νομίζω ότι είναι όντως κάτι το οποίο δεν θα ταυτιστεί πολύς κόσμος. Νομίζω ότι το κάλυψες σούπερ καλά. Δηλαδή, καλύτερα δεν γινόταν. Λοιπόν, επόμενο take, το οποίο είναι στα influences σου. Σταματήστε τις μαλακίες και παραδεχτείτε ότι μας αρέσουν οι Green Day. Εκτός από το Uno Dros Tre. Αυτά τα άλμπουμ ήταν σκουπίδια. Από τη μία το διαλέξαμε για αυτό το λόγο, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο άτομο να κρίνει. Δεν ακούω ενεργά πλέον Green Day. Αλλά άμα μπει στο ραδιόφωνο ή άμα κάπου σκάσω και παίζουν Green Day, χωρίς να το καταλάβω, τραγουδάω. Εντάξει, η pop-punk γενικότερα είναι αυτό. Δεν είναι μόνο Green Day. Είναι. Όντως, κόψτε τις μαλακίες και παραδεχτείτε ότι σας αρέσει. Είναι ωραίοι Green Day. Είναι ωραίοι Green Day. Δηλαδή, έλεος, κάπου λίγο έλεος. Ένα σχόλιο απλά για αυτό το άλμπουμ. Αυτό ήταν τριπλό άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν ένα... δεν ξέρω αν ήταν τριπλό άλμπουμ ή αν ήταν τρία άλμπουμ που είχαν μια κάποια συνέχεια, αλλά η φάση είναι ότι τα έψαξα γιατί δεν θυμόμουν ποια κομμάτια είχαν και είδα ότι από τα 10 κομμάτια π.χ. που είχε το κάθε άλμπουμ, ήξερα τα 3, ας πούμε, και μου άρεσε το 1. Οπότε, ναι, ήταν λίγο κακό. Έχουν σχολιάσει ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο που κυκλοφόρησαν αυτά τα άλμπουμ υπήρχε μια σχετική έλλειψη κατεύθυνσης γενικά. Οπότε... Ναι, ήταν λίγο ότι να είναι. Μιας και το αναφέραμε τώρα, μια παρένθεση σχετικά με αυτό. Το τελευταίο, το Father of All, το άκουσες. Το άκουσα. Πες μου λίγο ένα σύντομο σχόλιο για αυτό το άλμπουμ. Θυμάμαι να γυρνά από το σχολείο και να σκάει ειδοποίηση ότι έβγαλα ένα άλμπουμ. Δεν είχα ιδέα ότι θα έβγαζαν καν άλμπουμ ποτέ ξανά και ψηλό ήλπιζα να μην. Wow! Let's be honest, ναι. Ξέρεις, δεν είναι κάτι κατά τους, αλλά πήρανε μια περίεργη στροφή. Δεν ξέρω, ότι πας έχει οριμάσει, να το πω. Έχει χαλαρώσει λιγάκι και τώρα το έχει δει λίγο πιο έτσι rock and roll, ας πούμε. Και βγάζουν. Ναι, επίσης αυτό, ασυναίσθητα καταλήγεις να λες βγάζει. Είναι η κλασική τέτοια. Ότι είναι ο frontman μόνο και δεν υπάρχει μπάντα, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε ότι πας βγάζει. Generic rock and roll με μια χρειά punk πράγματα ή μάλλον punk με μια χρειά rock and roll που ποπίζουν αρκετά και δεν θα άκουγα, ρε παιδί μου, ενώ τα παλιά τους μπορεί να έτσι για τη φάση να βάζα να ακούσω λιγάκι, αλλά από τα καινούργια δεν θα βάζα. Ξέρεις τι κυκλοφορεί γενικά σχετικά με αυτό, έτσι, ότι και καλά, ας πούμε, ήθελαν να λήξουν το συμβόλαιο με τη δισκογραφική, για το οποίο όμως εκκρεμούσε ένας ακόμα δίσκος. Οπότε, ας πούμε, προκειμένου να λήξει το συμβόλαιο,
Μπορεί να είναι και μια τεράστια τρολιά όλο αυτό το άλμπουμ. Το πιστεύω άνετα αυτό, ας πούμε. Από πολλούς αντιμετωπίστηκε σαν ένα τρολ άλμπουμ με μοναδικό στόχο, συγγνώμη, να λύσουν το συμβόλαιο. Άμα ήταν όντως αυτή η φάση, τότε. Ας πούμε ότι συγχωρείται, ξέρω εγώ. Κοίτα, σε κάθε περίπτωση συγχωρείται. Ποτέ δεν είμαι κατά του να βγάζει καινούργια μουσική. Δεν θα πιέσει κάποιον να βγάλει αυτό που θες εσύ να βγάλει. Ό,τι γουστάρει θα βγάλει. Ταυτόχρονα όμως να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν μεγαλώσει, ρε παιδί μου, από τις εποχές της aggressive. Ναι. Από τότε που τρώγανε λάσπη, ας πούμε, στο Woodstock του 1994. Ναι, εντάξει. Καμία σχέση. Πάμε λοιπόν σε ένα που θα μπορούσα και εγώ να σχολιάσω. Τα ονόματα καλλιτεχνών και τίτλων καταστρέφουν τα εξώφυλλα των δίσκων. Αχ, μ' αρέσει το θέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και εμένα μ' αρέσει γιατί έχω περάσει από το στάδιο της δημιουργίας των εξωφύλων. Θα ήθελα να ακούσεις εδώ. Ποια είναι η γνώμη σου, ναι, αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιείς τις γραμματοσειρές σαν επιπλέον γραφιστικό στοιχείο. Μπράβο. Πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνεις που κολλάει μια γραμματοσειρά και ποια γραμματοσειρά. Πολύ σωστό. Επίσης, μια παρόμοια κουβέντα είχα και στο podcast με τον Απέσιο, στο οποίο είχαμε αναλύσει ένα tech για το αυτοκολλητάκι Parental Advisory. Ξέρεις. Ναι, θες να αναφέρεις μια. Σε τι είχατε καταλήξει, μάλλον. Ότι είναι απόλυτα υποκειμενικό, τουλάχιστον για το Parental Advisory. Ότι το take έλεγε το ίδιο πράγμα που λέει και εδώ πέρα. Ότι ενδεχομένως μπορεί να καταστρέψει το εξώφυλλο. Mm. Γιατί και επίσης δεν το χρειαζόμαστε το αυτοκολλητάκι, γιατί είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή που δεν χρειάζεται. Αν υπάρχει κάτι που είναι explicit, θα αναφερθεί δίπλα στον υπότιτλο στο Spotify, ας πούμε. Mm-hmm. Το point είναι να έχεις λίγο γραφιστικό μάτι με την έννοια, όχι απαραίτητα, όχι διόρθωση, όχι απαραίτητα γραφιστικό, λίγο artistic και λίγο να το βλέπεις ότι αν νιώθει το στομάχι σου ότι είναι ξέμπαρκο εκεί μέσα, πέτα το. Δηλαδή υπάρχουν ολόκληρα εξώφυλλα που βασίζονται ακριβώς στα γράμματα για να δημιουργηθεί το εξώφυλλο. Οπότε πώς μπορείς να λες ότι το χαλάει το εξώφυλλο. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, ξέρεις, στο background. Έχεις υπόψη τι είναι αυτό, τι απεικονίζει. Η RCA, που είναι η δισκογραφική που είχε βγάλει, που έβγαλαν αυτό το άλμπουμ οι Strokes, το Calm Down Machine, έβγαζε και παλιά tapes, τέλος πάντων tape reels, πώς λέγονται. Κασέτες, ναι, με φιλμ, τέλος πάντων, με φιλμ, το αντίστοιχο φιλμ μουσικό, γιατί έχω κολλήσει τώρα, τέλος πάντων. Περίμενε, μουσικές αντί για CD κασέτες. Όχι μουσικά μόνο, tape reels, τα καρούλια ρε παιδί μου, καρούλια με... Α, 8 mm φιλμ. Μπράβο, φιλμ, ναι. Και αυτό είναι το album cover αυτό, είναι, στην ουσία απεικονίζει το κουτί του καρουλιού αυτού. Ήταν ακριβώς έτσι, άμα δεις. Και RCA ήταν μία από τους κύριους κατασκευαστές φιλμ. Οπότε συμπτωματικά έκατσε πάρα πολύ καλά. Και είναι αυτό. Στην ουσία μοιάζει με αυτά τα κουτιά των Tape Reels. Άμα το googlaris, δηλαδή Tape Reels RCA, θα σου βγάλει κάτι παρομοιότυπο με τους Strokes. Ναι. Οπότε πέρα από το ότι μπορεί να ταιριάζουν τα γράμματα σε κάποιο εξώφυλλο, ταυτόχρονα μπορεί να φτιάξουν κιόλας το εξώφυλλο. Αυτό. Στην τελική είναι και παίζουν πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Παίζει το άμα θες, άμα ξέρεις, ας πούμε στο άλμπουμ των Velvet που είναι η μπανάνα του Warhol, βλέπεις αυτό και είσαι σε φάση... Ναι. Okay, Warhol Velvet, καταλαβαίνεις πλέον ότι είναι κάτι τέτοιο. Αλλά σε πολλά συγκεκριμένα δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση τέτοια, τόσο ακαριέα, ας πούμε. Οπότε πρέπει να γράψουν το τίτλο της μπάντας πάνω. Είναι και πολύ έτσι πρακτικό το ζήτημα. Ναι, προφανώς. Είναι αυτό, να ξέρεις όταν νιώσεις ότι δεν κολλάει, βγάλ το. Μπράβο. Μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε αυτό, δηλαδή. Δεν είναι κάτι. Όλοι έχουμε λίγο ένα ψυχαναγκαστικό μάτι, αν μπορεί να εκφραστεί έτσι. Σίγουρα. Και πάμε να κλείσουμε δυνατά με το τελευταίο take. Η επιτυχία των Foo Fighters είναι 40% το ταλέντο και το χάρισμα του Dave Grohl, 50% οι καταβολές του Dave Grohl από τους Nirvana, ότι και καλά βγήκε από τους Nirvana και έκανε τους Foo Fighters, και 10% καλή μουσική. Είναι fact ότι ο Grohl είναι super ταλαντούχος και ότι, εντάξει, αν δεν είχε το background στους Nirvana μπορεί και να μην τον ασχολιόταν κανείς, με μια επιφύλαξη το λέω αυτό, πιστεύω ότι αν ζούσε ο Cobain, πιστεύω ότι θα ήταν ακόμα στους Nirvana, δεν νομίζω ότι θα... Καλά, σίγουρα, ναι. Καλά, όχι σίγουρα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να κρίνεις τον καλλιτέχνη σύμφωνα με το τι θα έχει συμβεί άμα δεν είχε γίνει κάτι.
Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο take ότι είναι καλή μουσική, εντάξει, radio friendly rock είναι ρε εσύ, δηλαδή πόσο αυτό μπορεί να είναι λίγο επαναλαμβανόμενοι στα σημεία, μπορεί ας πούμε να έχουν εξαντλήσει λίγο τη δημιουργικότητά τους, αλλά δεν είναι ότι είναι κακή-κακή, μπορεί οποιοδήποτε να εκτιμήσει ας πούμε ένα καλό Foo Fighters τραγούδι. Μπράβο αυτό, νομίζω ότι βγάζουν καλή μουσική, ενώ νομίζω ότι βγάζουν πολύ αξιοπρεπή μουσική. Δεν θα λέγα ότι είναι 10% ας πούμε το ποσοστό. Έχει, ας πούμε το πούμε καλή μουσική, ας πούμε ότι είναι 10%, ότι λέει ότι είναι 10% η ίδια η μουσική. Θεωρώ ότι η ίδια η μουσική παίζει πολύ παραπάνω ρόλο από το 10% που λέει ότι είναι. Πιστεύω επίσης ότι το 50% ότι είναι το goodwill του Nirvana είναι, δεν ισχύει. Ήταν όντως ένα jumpstart, αλλά μέχρι εκεί δεν θεωρώ ότι είναι, ότι πλέον προσδίδει πάρα πολύ. Για τα πρώτα δύο CD, ας πούμε. Και ένα, μη σου πω. Ότι ήταν απλά αυτό, για να βγει λιγάκι, ξέρεις. Α, αυτό είναι ότι πας από εκεί. Δεν είναι μια ξέμπαρκη μπάντα που βγήκε έτσι. Το πρώτο CD, ξέρεις πώς βγήκε τον Foo Fighters, έτσι. Μέσα σε ένα εξάμηνο μετά την αυτοκτονία του Cobain, ο Grohl μπήκε σε στούντιο και ηχογράφησε τα πάντα μόνος του. Και σίγουρα εκεί έπαιξε ρόλο το ότι ήταν ο drummer των Nirvana. Και δεν ήταν ένας άκυρος τυπάς, απλά υποχωράφησε. Ναι, καλά, προφανώς. Έχοντας τέτοιο legendary status σε τόσο λίγο χρόνο, ναι. Με αυτή τη λογική, ναι, ήταν σαφώς ένα jump start. Αρχικά θεωρώ ότι αργά γρήγορα θα έχει φτάσει, αν όχι στην ίδια, σε πολύ παρόμοια θέση με αυτή που βρίσκεται. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει αυτή η μπάντα που είναι. Χρειάζεται να κλείνει αυτός ο χώρος που έχουν πιάσει οι Foo Fighters τώρα κάπου στην σκηνή της rock. Και επίσης μην ξεχνάμε κιόλας ότι όταν ήρθαν και στην Ελλάδα έγινε χαμός, όλοι είχαν να λένε για αυτή τη συναυλία. Εκεί ήταν που φάνηκε και το χάρισμα σαν frontman. Καλά, δεν ήταν και όπου να είναι έτσι η συναυλία. Πού ήτανε, όχι στο Θέατρο Βράχων. Που έπαιξαν στο Ηρώδιο ρε εσύ. Α, μπράβο. Δεν ήταν ό,τι να είναι. Νομίζω ήταν και όλα στα πλαίσια κάποιου project που φτιάχνανε, που παίζανε σε αρχαίους χώρους ή κάτι τέτοιο. Ήταν απίστευτο venue. Και φυσικά ο Καραγκιόζης Ελληνάρας τίμησε με την παρουσία του τον χώρο. This is the end. Πολύ καλό τραγούδι. Ελπίζω να μην φάμε claim, Digital Minds ή οποιαδήποτε εταιρεία είσαι. Γιατί τώρα, όπως είπε η Μαρία, θα πάμε στο τελικό part. Λογικά θα ακούτε και το ποντίκι τώρα γιατί έχω τόσο καλό μικρόφωνο. Squeak, squeak. Ναι. Squeak, squeak. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι η φάση που θα πρέπει να κάνω την εισαγωγή. Anthony Fantano, The Internet's Busiest Music Nerd. Να υποθέσω ότι δεν έχεις δει. Άμα σου πω ότι είδα όταν είχες ανεβάσει ένα βίντεο πριν. Αυτό με το Στάθη που κάναμε σχολιασμό. Ναι. Δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω για τα δικά του. Και μετά είδα κάποια, αλλά έτσι. Για να δω τι παίζει. Αυτό. Άρα ναι. Άρα έκανα εισαγωγή κάποιον στο content του Φαντάνο. Ευχαριστώ. Αυτός λοιπόν μεταξύ άλλων κάνει μια σειρά που λέγεται Let's Argue και στην ουσία του ζητάνε θέματα μέσω social media και στην ουσία του λέει στείλτε μου κάποια topics για να σχολιάσουμε. Έχω διαλέξει λοιπόν κάποια special για την πάρτι σου και θα πάμε να τα αναλύσουμε για να κλείσουμε αυτό το podcast. Είσαι έτοιμη? Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Brown Bolshevik, καφέ Bolsheviko, okay. Ο οποίος λέει. Με αυτό είναι το όνομά του, ρε. Να κοίτα. Okay. Έχουμε λοιπόν τον καφέ Bolsheviko, ο οποίος λέει. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να ξεχνάνε πόσα σκουπίδια καλλιτέχνες έχουν υπάρξει στην εποχή τους. Τα 90s, ναι, είχαν Tupac, Biggie κλπ. Αλλά είχαν και τον Vanilla Ice και τον Master P. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός. Τώρα έχουμε 6ix9ine, Lil Jon και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε Kendrick, Danny Brown και αυτά. Ναι, ισχύει. Να. Μουσικά μιλώντας, έχουμε όντως την τάση να ξεχνάμε ότι βγαίνανε σκουπίδια, ειδικά και στα 2000. Ναι, και κάτι άλλο σκουπίδια έχουν βγει. Στο 2000. Ναι. Όπως? Εδώ μην με κρίνετε, αλήθεια. Απλά πες τη γνώμη σου, μιλάμε για hot takes. Τάρισε και ο Mr. Loba Loba που έμπαινε, ο Mr. Bombastic που έμπαινε συνέχεια σε τραγούδια και σου σπαγε τα ούμπαλα. Σαν τον Pitbull το 2010, ναι. Ένα πράγμα. Χριστέ μου. Υπήρχε όντως αυτός λοιπόν που απλά έκανε feature παντού και... Ναι ρε παιδί, ποιος δεν το θυμάται, πάλι για Mr. Loba Loba, Aloba, Mr. Bombastic, Mr. Bombastic, ναι, τώρα που το λες κάτι μου βαρέ. Ναι, το point είναι όμως ότι όλοι έχουμε μια τάση, ειδικά τώρα με τα σκατά που έχουμε. Ξέρεις τι φταίει, πιστεύω ότι αυτά τα σκατά είναι πιο προσβάσιμα. Ναι. Δηλαδή άμα είχαμε ας πούμε τόσο καλούς καλλιτέχνες όσο όπως λέει ο Tupac και Biggie και όλους αυτούς τέλος πάντων τη rock των 90s που παλέψανε για να βγουν στο προσκήνιο και τώρα απλά εμφανίζονται τύποι σαν τον Ζαν και αυτούς και πρέπει να... Δηλαδή πρώτα έψαχνες να βρεις σκουπίδια
Και μετά άρχισε να γίνεται λίγο ισορροπία. Τα σκουπίδια με τα καλά να είναι 50-50 και τελικά καταλήξαμε να είναι στην άλλη μεριά της ζυγαριάς. Ή κάτι τέτοιο. Όπως για παράδειγμα, αν πιάσουμε 90s, εγώ θα πω ένα πράγμα δηλαδή. Από σκουπίδια. Όχι από σκουπίδια, από καλού. Θα πω. Τις λέγει Μπαρκ, δεν του είχαν και τόσο καλού στην αρχή. Early 2000s. Ναι, δηλαδή του είχαν. Ένα συγκρότημα. Όταν βγάλανε. Τα διαμαντάκια που μάθανε μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα άκουγε τον Αμπ και. δηλαδή. Το In the End. Ναι. Που το In the End ακόμη και τώρα είναι στα καλύτερα τραγουδία της εποχής. Εντάξει, τώρα οι Linkin Park βασικά κατηγορήθηκαν ότι είναι manufactured boy band γιατί ήταν όλη η φάση τότε. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς το γεγονός ότι βγάλανε άλμπουμ τον Οκτώβριο του 2000 και το 2001 είχαν διαμαντένιο CD. Και ναι. Λέγανε όλοι ότι σου, και σου λέει τώρα αυτοί δεν παίζει να έχουν φτιαχτεί από μόνοι τους ενώ έχουν ιστορία από το 96-97 ξέρω εγώ και πιο πίσω. Είπα 90's. Παιδί μου είναι κάποια άτομα που κρίνουν καλλιτέχνες και θέλουν βγήκε τώρα, that is boy band, βγήκε τώρα, είναι wannabe star, έχει από πίσω manager, ατζέντιδες, το ένα τ' άλλο, θα κάνουν, θα ρέμουν, θα φτιάχνουν. Όχι, μπορεί να είναι και μόνοι τους να φτιάχνουν κάτι. Τέλος πάντων, μια φορά τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι, αν δεν θέλετε τα σκουπίδια, μην τους δίνετε σημασία. Ψάχτε αυτά που σας αρέσουν. Αυτό. Ένα απλό παράδειγμα να δώσω για σημερινή εποχή. Αυτό θα φανεί και λίγο αστείο. Στην Ελλάδα, τι έχουμε? Τι έχουμε, την Panic. Να, του κυρίου Χασιδόκοστα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός. Γνωστός επιχειρηματίας, ο πατέρας του έχει πολλά και η μητέρα του πολλά. Whatever. Χατσίν. Και γι' αυτό έκανε την εταιρεία αυτή στην ουσία. Μάλιστα. Η εταιρεία αυτή είναι το παιχνιδάκι του για να θησαυρίζει. Εσείς τι κάνετε, ακούτε μόνο Panic. Δεν ακούτε κάποιους άλλους καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν λίγα views, καλή ώρα. Jesus fucking Christ, κάνει promotion στην ίδια μου την εκπομπή. Με κάνει promotion στην ίδια μου εκπομπή. Γιατί? Γιατί είσαι πολύ καλός αυτό που κάνεις και το κάνεις μόνος, είσαι αυτοδίδακτος. Έχεις κάνει κάποια μαθήματα, I know that. But, είσαι αυτοδίδακτος. Ό,τι και να έχεις κάνει, είσαι εσύ, δεν είναι από πίσω σου η εταιρεία. Λοιπόν, επόμενο view. Κανείς δεν σέβεται πραγματικά τις γνώμες των άλλων. Σίγουρα τις ακούμε ή τις βλέπουμε στο ίντερνετ. Ειδικά στο ίντερνετ. Ο καθένας βλέπει το μακρύ και το κοντό του εκεί πέρα. Δηλαδή, λέει το μακρύ και το κοντό του, sorry. Yeah. Και αντίστοιχα, εμείς τα βλέπουμε και άμα θέλουμε, σχολιάζουμε, κράζουμε, μπλα 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 μπλα. Τώρα λέει, δεν τις σέβεται πραγματικά. Ποιο είναι το μέτρο / κριτήριο για τον σεβασμό της άποψης, δηλαδή. Πώς ξέρεις ότι μια γνώμη είναι σεβαστή? Οκ, okay, εγώ σου λέω μια γνώμη, ας πούμε, εσύ μου λες μια δικιά σου και είμαστε σε φάση εκεί δύο. Α, αλληλοσεβαστήκαμε, thanks για τη συνεργασία, ξέρω εγώ. Όχι, συμφωνείς ή διαφωνείς ανάλογα και άμα ο άλλος δεν σου έχει δώσει σημασία, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι αδιάφορος για αυτό που είπες. Γιατί υπάρχουν και άτομα που. Ναι, οκ, okay, μου μιλάς, ναι. Δηλαδή, το θέμα όμως είναι να σεβόμαστε τις γνώμες με την έννοια. Το να ακούς τη γνώμη είναι ήδη ένα βήμα στη συζήτηση, στην κουβέντα και όλα αυτά. Ακούς όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ανοίγει μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, το να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου σημαίνει ότι θα υποχωρήσεις σε μια κουβέντα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει σεβασμός στη γνώμη. Μπορούμε να την ακούσουμε. Δεν δείχνει αυτό από μόνο το σεβασμό. Ναι. Γιατί αν είχαμε τόσο προσκόλληση στη δική μας γνώμη, θα μας φάσει δα, μπλα, 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 δεν ακούω τι λες. Εντάξει, μπορεί να είναι hot take δικό μου, δεν ξέρω. Απλά αυτό ανοίγει, είναι πολύ απλωμένο, ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Είναι ανάλογα και τη συμπεριφορά του άλλου. Θα το πάω και στη συμπεριφορά. Με έναν συνομιλητή, καλή ώρα σου λέω. Mm-hmm. Είναι στο vibe. Του λες, έχω αυτή τη γνώμη. Α, εγώ έχω αυτή τη γνώμη. Α, και μπορείς να δείξεις άμα είσαι arrogant, ξέρω εγώ. Άμα είσαι φάσιο, α, η δική μου γνώμη είναι καλύτερη ή ότι εσύ δεν είσαι. Συνήθως αυτοί λένε εγώ πιστεύω, εγώ θαρώ, εγώ ταταρώ. Όχι, δεν είναι έτσι εσύ και εσύ. Υπάρχει και ο άλλος, γι' αυτό λέγονται και συνομιλητές και γι' αυτό λέγεται πομπός και δέχτης. Οκ. Okay. Και τώρα πήγαμε την ρελική βάλε. Δεν έχει να λέει, είναι μια σκέψη την οποία πρέπει να την κάνουμε και λίγο πιο υπερσυνείδητα. Όχι τόσο υποσυνείδητα. Ναι. Υπέρ, υπό. Τόσο δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι λέω.
Ναι, να έχουμε συνείδηση σε αυτά που λέμε και να μην σκεφτόμαστε αρλούμπες όταν μας μιλάει κάποιος άλλος. Ήδη δείχνει σεβασμό αυτό που λες. Sorry που σε κόβω. Να, το αυτό όμως δεν δείχνει σεβασμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο take. Οκ, πολύ ωραίο vibe. All I Want For Christmas Is You είναι το πιο πρόσφατο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που να θεωρείται κλασικό. Γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια τα οποία... Ναι, ισχύει. Γιατί όμως, τέλος πάντων. Μπορεί να θεωρηθεί... Classic. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπορεί να θεωρηθεί classic το All I Want... μπορεί να classic. Signature. Χαρακτηριστικό. Ναι. Αλλά τώρα classic. Να πω κάτι. Εγώ ούτε το All I Want For Christmas θεωρώ classic, ούτε το Last Christmas. Γιατί θεωρώ... όχι, η Wham, προτού με κρίνεις, η Wham, μ' αρέσουν στο συγκρότημα. Θεωρώ ότι ήταν από τα συγκροτήματα που... και οι ίδιοι το είχαν βαρεθεί κάποια στιγμή το Last Christmas, όπως και η Mariah Carey έχει πει, μπορεί να είναι το wannabe κομμάτι μου που ακούγεται all time, αλλά πάνε να σημαίνει μετά το βαριέσαι. Όπως έχω πει και σε ένα επεισόδιο Lil G Brunch, για επανάληψη, από ένα σημείο και μετά δεν είναι μήτρη μαθήσεως, αλλά ενοχλήσεως. Ίσως φταίει αυτό, δηλαδή έχει καταλήξει να είναι τόσο πολύ παιγμένο, που να χάσει και το αρχικό του νόημα. Δηλαδή, όταν βγήκε, φαντάζομαι ήταν πολύ πρωτοποριακό. Αυτό που βγήκε αρχή 90s ή κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό που και βγήκε και ήταν στην ουσία, λέει, πώς θεωρούσε αυτή, επειδή ήταν από φτωχή οικογένεια και μεγά, πώς θεωρούσε ότι τα Χριστούγεννα για εκείνη, ότι δεν θα ήταν τόσο λαμπρά, τόσο μεστέρα και με. Που δεν μπορούσε να τα έχει. Και κατέληξε τελικά να είναι καψούρο τράγουδο για τα Χριστούγεννα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι ό,τι είναι οι σειρές που είχε κάνει ο Χάρης Ρώμας στον Αντένα. Δηλαδή, θυμάσαι την Μαράια Κάρεϊ για αυτό το τραγούδι. Ναι. Μπορείς να ονομάσεις κάποιο άλλο τραγούδι της. Ναι. Εσύ είναι γιατί ξέρεις. Οι υπόλοιποι όμως. Να πω να γνωρίζετε κι εσείς. Για πες. The Hero. Whether without you. Without you. Τέλος πάντων. Τι έχεις κι άλλα. Ναι, ναι, ναι. Μας γάμισες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Jimmy Fallon δεν αξίζει τους The Roots. By the way, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Jimmy Fallon είναι ένας από τους classic. Όπα, classic, είδες την καταρχή. Είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους hosts. Και οι Roots είναι το συγκρότημα που έχει το live band του εκεί πέρα. Ας πούμε, είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τους. Δεν θυμάμαι πώς λέει τους φίλους. Το θέμα όμως είναι ότι έχεις κάνει παράδειγμα το οποίο είναι ήδη άστοχο, δηλαδή από τα Lidl ξεκάθαρα. Τώρα ο Αρναούτογλου να πάει να το παίξει Jimmy Fallon. Αυτό ήθελα να κάνει. Κατούρισε ο Jimmy Fallon και η τελευταία σταγόνα στη λεκάνη είναι ο Αρναούτογλου, ξέρω αυτό εγώ. Αυτό ήθελα να κάνει όμως. Ας μην μιλήσω για τους The Roots. Όχι, οι The Roots νομίζω είναι από τα, είναι από τα καλύτερα jazz συγκροτήματα που έχουν βγει. Βαϊμπάρουν άσχημα, είναι γαμάτι. Ναι. Ο drummer είναι όλα τα λεφτά για μένα. Groove Factory είναι οι The Roots. Τώρα, γιατί δεν τους αξίζει ο Jimmy Fallon. Να πω γιατί. The Roots είναι από τα συγκροτήματα που θέλουν να είναι live πάνω εκείνη τη στιγμή στο stage. Αλλά ο Jimmy Fallon τους έχει και για λίγο λογοπαίγνιο. Δηλαδή, α, δεν έχουμε καλλιτέχνη τώρα. Α, θα έχουμε εσάς και θα κάνουμε λογοπαίγνια με τραγούδια ή θα φέρω τον κουμπάρο μου που είναι ο Justin Timberlake. Ελπίζω να μην φάμε τίποτα για τον Justin Timberlake. Α, οπότε λοιπόν εσύ το λες με το point ότι τους χρησιμοποίησαν comic relief ή κάτι τέτοιο και απλά σαν background music, ενώ είναι ικανή για πολύ περισσότερα. Αυτό. Τους υποτιμάει δηλαδή, με απλά λόγια. Με λίγο ναι, γιατί και σε πολλά sketch που είχαν κάνει τα... Το έχω το concept, ναι. Ναι, ήταν... Το έχω, κατάλαβα τι λες. Οπότε ναι, γιατί να υποτιμήσεις ένα συγκρότημα το οποίο είναι ικανότατο, αρτιότατο και όλα τα ότατο. Ωραιότατο, ομορφότατο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Yeah. Τι μουσική ακούς στο μπάνιο σου? Music Club. Εγώ καθόλου. Εγώ δεν ακούω, είμαι τρελός. Ναι. Ωραία, εντάξει, εγώ δεν ακούω μουσική στο μπάνιο, παιδιά, οπότε the stage is yours. Πες γιατί ακούς musical. Λοιπόν, κοίτα, ακούω musical γιατί νιώθω ότι the stage is mine. Το μπάνιο έχει μια ήχο τόσο καλή, τόσο clear. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ deep, δεν το περίμενα. That's shit. That's creepy. Θα τα πάμε παρακάτω μήπως? Yeah. Εντάξει, συγγνώμη, σου χάλασα το τεκ. Παιδιά, το πιάσατε. Απλά κάνω λογοπαίγνια εγώ τώρα. Είμαι σαν τους Roots και οι
Μαρία είναι ο Jimmy Fallon. Hey, what up guys, it's me, Jimmy Fallon, woohoo. It's me, Mario. Λοιπόν, no, I'm Maria. Γιατί δεν το έκανα εγώ αυτό το λογοπαίγνιο. Εντάξει, με γλέντησες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο take, το οποίο λέει για το Lion King, το live action, το 3D animation, το οποίο ήταν έσχος γενικά, κατ' εμέ. Και με. Δηλαδή, έχεις μια ταινία cartoon. Είναι, νομίζω είναι το ίδιο πράγμα, ας κλείσουμε από αυτό, ότι είναι το ίδιο πράγμα με τον Sonic. Προσπάθησαν να τον κάνουν τον Sonic ρεαλιστικό, αλλά πρέπει να καταλάβεις, έχεις cartoon. Εκ των πραγμάτων δεν θα είναι ρεαλιστικός. Μην προσπαθείς να κάνεις τον Sonic τώρα να έχει χαρακτηριστικά γάτας. Είναι ένας άνιμες κατζόχυρος. Για το Lion King λοιπόν να γυρίσουμε, τα νέα τραγούδια στο Lion King δεν είναι καλά και οι αλλαγές που κάνανε σε σχέση με τα παλιά είναι εκτός τόπου και ας μην αναφέρω ότι η μίξη είναι απέσια. Νομίζω τα πει όλα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, δηλαδή τι να πω. Το CGI ήταν πιο άθλιο και από άθλιο. Δεν ήταν άθλιο, Όχι, ήταν άθλιο. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ήταν representative για το Lion King, δηλαδή έχεις να κάνεις με καρτουνό κόσμο. Δεν μπορείς να τα κάνεις τόσο ρεαλιστικά. Δώσε λίγο μια νότα φανταστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ο Τιμόν και ο Πούμπα ήταν πολύ creepy. Τα λιοντάρια να τα δεχτώ, ας πούμε. Αλλά ήταν κρυπάδες, δηλαδή να βλέπω την υφίτσα και τον αγριόχειρο έτσι. Ήταν πολύ γάμισέτα. Τι σκέψε να είναι και στην φωνή του Κωστή, στην πεταγλώτηση. Έλα ρίξε μια ματιά, είναι ζωντανό ακόμα. Τάντης, κοίτα, να σου πω κάτι. Αν σκεφτούμε τη δουλειά που είχα να κάνει στο Animate, γιατί εγώ... Το 94 λέμε, τι ναι, είναι. Η ταινία. Σπέρνει. Θα σου πω κάτι. Για να πάρουν όλες αυτές τις μορφές που το γνωρίζουν ελάχιστοι, για να πάρουν όλες αυτές τις μορφές, να πάρουν όλα αυτά τα σκίτσα. Α, ναι, τα πλάνα της σαβάνας. Ναι, το είχαν σχεδιάσει 5 χρόνια πριν. Το pre-production είχε γίνει τότε. Ναι. Και είχαν πάει άρισουαλ στην Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι θέλανε να κάνουν ένα καλό ρεαλιστικό adaptation του περιβάλλοντος. Οπότε αυτό. Ναι. Ήταν η Disney στα καλύτερά της, δηλαδή εκεί, μέχρι και τα πειράματα κάποια που έκανε. Τώρα, όσον αφορά τη μουσική στο Lion King, ναι. Δείξε λίγο σεβασμό, ρε γαμιόλη, στον Alan Menken. Δηλαδή αυτό σου έφερε Oscar. Δεν μπορείς να αλλάζεις έτσι τη μουσική. Τουλάχιστον, από όσο ξέρω, αυτός την έκανε remake. Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά και πάλι, δηλαδή, δείξε λίγο σεβασμό στην original δημιουργία. Νομίζω ότι το πιο πετυχημένο είναι του Spyro the Dragon. Που ο ίδιος τύπος ανέλαβε το remaster και τα έκανε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, ένα πετυχημένο remaster είναι αυτό. Αλλά εδώ όχι, και εγώ πιστεύω ότι είναι off. Μιλώντας για κακά πράγματα, κάτι που έχουμε ζήσει δυστυχώς πολύ εδώ πέρα, οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά δημοσίως είναι για τα σκουπίδια. Oh, really? Θες να σου πω τι είναι για τα σκουπίδια? Να κυκλοφορείς με ένα τεράστιο ηχείο μπλουδούθ και να ζάλιζεις τα αρχίδια όλου σου του περίγυρου. Καλά, να μην μιλήσω για το να κολοφτιάχνεις το αυτοκίνητο με ηχεία και όλα αυτά. Αυτό εντάξει, γάμισε μας, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Της αρέσει αυτό το... Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να μου προκαλέσει χορύπανση. Καταλαβαίνω ότι θες να ακούς σκουπίδια. Εγώ όμως δεν θέλω να τα ακούω. Βάλε ακουστικά, αλλιώς θα σου σπάσω το 300 ευρώ ηχείο JBL. Ή θα το κλέψω. Θα το πουλήσω για. 300 ευρώ. Θα έλεγα ναρκωτικά, αλλά δεν κάνω οπότε. Για μάνστε. Μας γάμισες τώρα, άντε. Τε, μ' αρέσει που. Σε θέλω για να με βοηθάς, όχι να με κάνεις χειρότερα. Και το χαίρετε. Δεν τρέπεσαι. Εντάξει. Ωραία, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δεν χρειάζεται καν. Ωραία, πάμε λοιπόν και στο τελευταίο take. Το οποίο μάλλον θα συμφωνήσουμε και εδώ. Ο Jaden Smith θα ήταν το ίδιο γνωστός με τώρα, ακόμα κι αν ο Will δεν ήταν ο πατέρας του. Not. Α, όχι. Από τη μία not, από την άλλη yes. Για λέγε. Not, γιατί άμα δεν είχε ως ατζέντη τον πατέρα του, δεν θα γινόταν τίποτα. Και manager και ατζέντη ο πατέρας. Και η μαμά απλά είναι η, νομίζω, pre-manager. Άρα δηλαδή δεν είναι απλά γονείς του, είναι και επαγγελματίες συνεργάτες. Ναι, okay. Γι' αυτό λέω not, but yes. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο wannabe και only ατζέντης του και η εταιρεία που τον προμοτάρει είναι η Scoot Brown. Ο Scooter Brown. Ω, τι έκπληξη! Αυτός δεν έχει βγάλει τον Justin Bieber, αν δεν κάνω λάθος. Justin Bieber, Ariana Grande. Αυτός ο γαμιόλης έχει ανακαλύψει το μισό Hollywood. Usher. Τη μουσική, τέλος πάντων. Τη μουσική, ναι, τη μουσική hip hop, σκηνή και pop. Περίμενε λίγο. Είπες ότι οι γονείς του είναι
Οι manager, δηλαδή αυτοί διαχειρίζονται και τα προφίλ του τα δημόσια στο ίντερνετ. Ναι. Τύπου Twitter, Insta και αυτά. Κοίτα, αυτά ως επιτοπλίστων θα διαχειρίζεται ο ίδιος από όσους γνωρίζω, αλλά διαχειρίζονται τα τι θα ανεβάσει. Τότε έχουν κάνει πολύ κακή δουλειά. Ναι. Με τόσα memes που έχουν βγει με τον Jaden, δηλαδή. Ρε μαλάκες. Κάντε λίγο καλύτερο, τι σας πληρώνει. Oh, wait. Γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι plot twist. Κατάλαβα, κατάλαβα.